Έλα, για πάμε! Για πάμε! Καλώς ήρθατε για το τσακαλό καταπληκτικό μας χώρο, Μπιμπίνο Καψούριδες! Ζουμουσάδες, ζουμουσίτσες και ζουμουσάκια, αθλητήριοι και αθλητήριες, καμ του δόθε! Πάμε και σήμερα για δύο ώρες ραδιοψυχοθεραπεία και αντιψυχοπλακωτισμό, λέμε! Πάμε να τα κάνουμε όλα γιάχμα, να κάνουμε κλειστή τρύπα στεναχώρια, να περάσουμε τα... Να περάσουμε την μπάλα κάτω τα πόδια της μελαγχολίας, να κάνουμε και σήμερα μουχαμπέτι, να κάνουμε σουλουμουντρούχουμ και καραπιπερίμ. Ελάτε, ελάτε στην παρέα μας. Ημέρα αγώνα σήμερα. Όπως καταλαβαίνετε, με αυτό θα ασχοληθούμε. Όπως καταλαβαίνετε, εκεί είναι όλο μας το είναι, εκεί είναι όλο μας το μυαλό. Θα κάνουμε κλίμα, θα φτιάξουμε ατμόσφαιρα, να τα κάνουμε όλα τέλεια, όλα σούπερ. Ελάτε. Ελάτε, 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 γιατί έχουμε να κάνουμε και καταπληκτικές κληρώσεις σήμερα και να δώσουμε σήμερα ένα καταπληκτικό αφιγραντήρα από την TCL. Ένα καταπληκτικό αφιγραντήρα αξίας 150 ευρώ από την κορυφαία εταιρεία. Ένα μαραφέτη με το οποίο μπορείτε να κάνετε θαύματα στο σπίτι σας. Θαύματα στο σπίτι σας. TCL, τεράστια εταιρεία, εξοικονόμηση χρήματα από τη θέρμανση, διατηρώντας χαμηλά επίπεδα την υγρασία, πιο γρήγορο και εύκολο το στέγνωμα των ρούχων, δυνατότητα συνεχούς αποστράγγισης, απαλλάσσεστε από την υγρασία σε τείχους, σε τζάμια, διατηρείτε το χώρο στεγνό και εργασίας και εκεί που ζείτε, στο σπίτι σας, χωρίς τον κίνδυνο εμφάνισης μούχλας και τα πάντα όλα. Καταπληκτικό μαραφέτη αξίας 150 ευρώ από την TCL που... Έχει και καταπληκτικές τηλεοράσεις και θα τα πούμε όλα αυτά τις επόμενες μέρες, θα τα συζητήσουμε, θα δώσουμε και τέτοιο δώρο. Η TCL που είναι μεγάλος χορηγός στο Μουντομπάσκετ και εκεί θα μπορείτε να βλέπετε και την εθνική ομάδα μπάσκετ στις τεράστιες υπέροχες οθόνες με την κορυφαία ευκρίνεια, με τον καλύτερο ήχο, με την πιο ζωντανή εικόνα, αλλά και να απολαύσετε και την Παοκάρα στους ομίλους του Europa League. Λέω εγώ. Ελάτε, γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526. Μπαίνετε στην κλήρωση, δεν το κληρώνουμε το μαραφέτη ούτε σε 10 εκπομπές, ούτε σε 10 διαφορετικές μέρες. Το κληρώνουμε σήμερα κατά τη διάρκεια του διόρου. Μαζί με αυτό μπαίνετε στην κλήρωση για εισιτήρια ΠΑΟΚ Πανιώνιος. Χωρίς κλήρωση. Όσοι στείλετε και κάποια στιγμή εγώ θα πω stop τώρα. Στέλνετε, γιατί χθες ξέχασα να δώσω μέσα στην αναμπουμπούλα. Εντάξει, τα ξαναλέω λοιπόν. Ένα καταπληκτικό μαραφέτη, έναν αφιγραντήρα TCL από την Electronet Παμπουκής Νικολαίδης που είναι χορηγός εδώ και πολλά χρόνια και επίσης εισιτήρια για το ΠΑΟΚ Πανιώνιος την Κυριακή. Δεν λέω αριθμό, άμα φτάσουμε εκεί που πρέπει θα πω stop. Έχω μπόλικα, αρκετά. Γράφετε FM, αφήνετε καιρό και το στέλνετε στο 54526. Για τον αφιγραντήρα, και επειδή δεν είναι είδος πολυτελείας, είναι είδος ανάγκης, όπως το κάνουμε πάντα στην εκπομπή, θα βάλουμε μέσα και τα τηλέφωνα, τα σταθερά με τα οποία θα μας καλείτε στο 2310-287-888 και έτσι θα έχουν το δικαίωμα να συμμετάσχουν και αυτοί που δεν μπορούν να στείλουν και μήνυμα. Όμορφα, τα εξηγώ. Ζουμου σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Ελάτε στην παρέα μας. Ελάτε γιατί έχουμε ετοιμάσει ωραία πραγματάκια σήμερα και θέλουμε να τα μοιραστούμε. Να πω φυσικά ότι το πιο φρέσκο ψάρι στην πόλη στα δύο υπέροχα ιχθυοπολία και στο δικητήριο 214.000 και στο Ωραιόκαστρο 69-56-66 μαγαζάρα έγινε στο Ωραιόκαστρο, ταβέρνα με φοβερό σαλόνι, κλιματισμός και στα δυο μαγαζιά. Ψάρι δεν μένει στα συγκεκριμένα καταστήματα παραπάνω από μέρα. Δεν υπάρχει περίπτωση να δώσει στον πελάτη κάτι που δεν είναι ολόφρεσκο, το Αιγαίον. Κάντε τη βόλτα σας και Κυριακή ανοιχτά και θα το θυμηθείτε αυτό που σας λέω. Πεντανόστιμα πράγματα σε εξαιρετικές τιμές. Δεν υπάρχει περίπτωση να σας γδάρει δηλαδή, αυτό λέω. Εξαιρετικές τιμές, φρεσκότατα ψάρια. Όσο για το νούμερο 1 αρτοζαχαροπλαστείο στην πόλη,
Νικολαίδης και στα δύο καταστήματα, Καραουλή και Δημητρίου 237 και 163, παγωτάρες, ψωμάρες, υπέροχα πράγματα και τούρτες και ό,τι θέλετε και ό,τι γουστάρετε εκεί στο αρτοσαυροπλαστείο Νικολαίδης. Βραδιά αγώνα, βραδιά που από αυτές που λέμε στα χωριά μας παίζουμε έναν αγώνα must win, έτσι δεν λένε, οι μορφωμένοι, είναι must win, λέει ο αγώνας. Είναι do or die, επίσης, άλλο αυτό. Και αυτό, do or die, dibidai, θα πούμε εμείς. Είναι αγώνας, πώς το λένε, without tomorrow. Έχει πολλά, εμείς την ξετύλιμε, ζωής ή θανάτου. Για μας όμως τι αγώνας είναι. Μάλια. Το νου σας. Αυτό μάλια. Λέμε εμείς. Το νου σας καλά, αυτό λέμε εμείς. Αυτό λέμε εμείς. Κατανοητό. Κατανοητό. Πολλές φορές βάζω τον εαυτό μου στη θέση των παικτών, ρε παιδί μου. Δεν ξέρω αν το κάνετε εσείς. Δηλαδή εγώ αν ήμουν σήμερα ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ. Έλληνας ή ξένος δεν παίζει ρόλο, δεν έχει καμία σημασία. Αλλά παίκτης όχι από τους φετινούς που ήρθαν. Όχι ο Εσίτη ας πούμε ή ο Αουγκούστο. Όχι από αυτούς. Ένας παίκτης από αυτούς που είναι εδώ τα τελευταία 3 χρόνια. Αν ήμουν ο Μπίσεσβαρ, αν ήμουν ο Κρέσπο, αν ήμουν ο Βαρέλα, αν ήμουν ο Πασχαλάκης, ο Πέλκας, αν ήμουν ένας από αυτούς, τι θα σκεφτόμουν σήμερα, τι θα ένιωθα, θα είχα την προσδοκία, τη λαχτάρα, την πρεμούρα να έρθει ο αγώνας, θα ένιωθα αυτό που νιώθω και τώρα που δεν περνάνε οι μένες οι ώρες. Εδώ έχουμε σήμερα πολύ νωρίς μέσα στη χρονιά έναν αγώνα ο οποίος δεν θα έπρεπε να είναι ένας αγώνας ζωής και θανάτου. Δεν θα έπρεπε τόσο νωρίς να λέμε εκφράσεις όπως παιδιά μπείτε για αυτό και θυμηθείτε ποιοι είστε. Όμως έγινε. Και αφού έγινε έτσι θα το δούμε το παιχνίδι. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Είναι ξεκάθαρο νομίζω. Και έτσι σήμερα φτάνουμε σε αυτό το παιχνίδι με τη Σλόβα να παίζουμε όλη τη χρονιά ευρωπαϊκά, γιατί αρνούμε εγώ κατηγορηματικά από τέλη Αυγούστου να ακυρώσω όλη τη χρονιά στο πρωτάθλημα και στο κύπελο. Αυτό θέλουν κάποιοι. Στο λέω εγώ, ομιγέννητο, αν στραβώσει. Να έρθει ο όλεθρος, να σκοτωθούμε, να διαλυθούμε και να παίξει μόνος του ο γάβρος, γιατί μόνο αυτός είναι, έτσι, αυτός είναι ο αντίπαλος. Κακά τα ψέματα. Πατάνε λοιπόν πάνω εκεί. Σου λέει τι θα γίνει, για να δούμε τι θα γίνει. Για να δούμε τι θα γίνει. Θα σου πω εγώ τι θα γίνει. Θα μπούμε, θα τους φάμε τα λαρίγκια. Αυτό θα γίνει. Θα τους πατήσουμε. Δεν με ενδιαφέρει ο τρόπος. Με γιώμες, με σέντρες, με κάθετες, με λόμπες, με ψιλοκρεμαστά, με κοντινά, με αναμπουμπούλα να χτυπάει το κολομέρι στη φτέρνα. Δεν με ενδιαφέρει. Ποιος θα σκοράρει, αν θα σκοράρει ο Εσίτη, αν θα σκοράρει ο Πέλκας, αν θα σκοράρει ο Ακπομ, αν θα σκοράρει ο Τρίμχολτ ή ο Τσαουσίλα. Καθόλου δεν με ενδιαφέρει. Αν τον γκολ θα το βάλει ο Κουμάλο, δεν με απασχολεί. Ο Κυπουρός μπορεί να το βάλει, αυτός που φυτεύει το χόρτο. Ο Εξοφυλαρούχας, αυτός που τους φτιάχνει τις φανέλες και ο φροντιστής, που τις σιδερώνει και τις έχει στη θέση τους. Δεν με απασχολεί καθόλου. Ένα πράγμα μόνο θέλω στον επόμενο μάστορα εκεί που θα βάζει τα μπαλάκια στην κλήρωση να υπάρχει και μπαλάκι που θα λέει πάω Ξαλονίκη. Αυτό με ενδιαφέρει. Ο τρόπος ουδόλος πραγματικά καθόλου. Αν θα είναι 4-3-3, αν θα είναι 4-4-2, αν θα είναι 4-2-3, ούτε με νοιάζει. Άσε που σε αυτές τις περιπτώσεις πηγαίνουν περίπατο τα συστήματα, θέλω να σας πω ένα πράγμα. Η τρέλα, το πάθος, η αυταπάρνηση,
Η φλόγα στα μάτια δεν αποτυπώνεται σε κανένα χαρτί. Είναι σαν αυτό που λέω να πιάσω και να γράψω στο χαρτί αυτά που λέω στην εκπομπή και να γράφω χαχαχα ή χμ ή διακοπή, βαριά ανάσα, να τα γράψω. Γράφεται αυτό ρε παιδιά? Δεν γράφεται. Λοιπόν το ίδιο πράγμα ισχύει και για αυτά τα μάτς. Παρακάλεσα και την έχω απόλυτα συνειδητά επιλέξει αυτή τη λέξη. Τις προηγούμενες μέρες, γιατί ξέρω ότι ακούνε και οι παίχτες και οι δικοί τους άνθρωποι και ο γείτονας και ο ψιλικατζής μας ακούνε. Και φτάνουν αυτά που λέμε στα αυτιά των παιχτών και ξέρουν επίσης ότι υπάρχει πολύ καθαρότητα πίσω από τα λόγια μας και κανένας, ας πούμε, υποδόριος ή καμία υποθάλπουσα επιθυμία να βλάψουμε παρά μόνο καλό να κάνουμε. Αυτό με νοιάζει εμένα. Ούτε να απαξιώσουμε, ούτε να λιδωρήσουμε, ούτε τίποτα. Ακόμα και στη σκληρή κριτική, το ξέρει αυτός που ακούει. Ακόμα και αυτός που του ρίχνει στα μπινελίκια, ακόμα και αυτός που θα μπει στον παλαφόμετρο, γιατί θα βάλουμε κάποιος στον παλαφόμετρο, το ξέρει ότι γίνεται με σκοπό μόνο και μόνο το καλό της ομάδας. Προσωπικά με παίκτες δεν έχουμε, ούτε έχουμε κανένα ζόρι, μήπως δεν μου μιλήσει ο παίκτης. Δεν τους μιλάμε εμείς. Αυτοί γιατί να μας μιλήσουν? Έτσι πάει, ένα-ένα. Και λέω λοιπόν ότι πρέπει αυτοί οι παίκτες που θα φορέσουν τη φανέλα να κάνουν αυτό που έλεγα τις προηγούμενες μέρες. Σήμερα να καθίσουν όλοι να χαμηλώσουν τα φώτα εκεί στο σαλόνι που συγκεντρώνονται, στο Μακεδονία Παλάς που θα είναι η ομάδα, και να βάλουν να δουν την ταινία. Το Invincibles. Και να θυμηθούν ότι αυτοί οι ίδιοι είναι. Να δει ο Βαρέλα πώς χτυπούσε με λύσα τους φοριαμούς και τα ντουλάπια και τα τραπέζια και έλεγε 35 fucking years, 35! Αυτός ο ίδιος ο Βαρέλα είναι. Ο ίδιος Βαρέλα. Να θυμηθεί ο Πέλκας πώς μάζευε και έλεγε 1, 2, 4, πάμε! Και σκύλιαζαν όλοι. Αυτό. Αν αυτό εκλείψει, και δεν θα περάσουμε και πρωτάθλημα δεν θα πάρουμε. Χωρίς αυτή τη φλόγα, όσες ικανότητες και να έχει η ομάδα, όσο καλοί παίχτες και να είναι, που δεν μπορεί να ξέχασαν την μπάλα μέσα σε λίγες εβδομάδες, και επειδή μένεται ένας πόλεμος διαιτητικός, διοικητικός, οικονομικός, μηντιακός, πολιτικός, παρασκηνιακός, πείτε το με όποιο χαρακτηρισμό εσείς επιλέξετε, δεν με νοιάζει. Επειδή λοιπόν μένεται ένας τέτοιος πόλεμος, πηγαίνοντας χαλαροίτα στη μάχη, μονάς σε φοβερός πολεμιστής. Α, καταπληκτικός, ουσιαστικά καλός που είναι αυτός. Φίλε, έχει δώσει κάτι μάχες φοβερές. Τον πετυχαίνει τον εχθρό, να πούμε, στα 50 μέτρα. Ή έχει κάμα, δεις πώς το οδηγάει το άρμα, καταπληκτικός με τα σπαθιά. Φοβερός, φίλε, με δυο σπαθιά και δεν κόβεται. Ναι. Αν όμως μπεις χαλαρό στη μάχη, εντάξει, οκ, έλα μωρέ, τώρα σιγά τον αντίπαλο. Όπως μπήκα στο πρώτο μάτς, μπήκαμε, θες, επειδή ήμασταν επηρεασμένοι από τον τρόπο που μας απέκλεισαν με το έτσι θέλω οι μαφιόζοι της UEFA. Θες, επειδή νιώσαμε ότι φτάσαμε τόσο κοντά και ότι αξίζαμε και ότι έπρεπε εμείς να είμαστε στο Champions League. Στα play-off των ομίλων, να παίξουμε εμείς με τον ΑΠΟΕΛ. Δεν ξέρω τι είναι, όμως ξέρω ότι επηρεάστηκε πάρα πολύ η ψυχολογία, η ψυχοσύνθεση των παικτών. Φάνηκε πεντακάθαρα. Τώρα λοιπόν, θυμηθείτε ότι ναι, είμαστε καλοί πολεμιστές, το έχουμε αποδείξει. Δεν δίνουμε τώρα εξετάσεις για πρώτη φορά, ναι. Αλλά χωρίς ψυχή. Και ας φαίνεται αυτό τελείως δεκαετία 70-80. Μερικά πράγματα, όσο και να περάσουν τα χρόνια, δεν αλλάζουν. Μερικά πράγματα είναι σταθερές. Μερικά πράγματα είναι αυτονόητα. Μερικά είναι εκ των όνου κάνευ, που λένε και οι αρχαίοι μόνο. Αν δεν τα έχεις, δεν πά να είσαι ο καλύτερος παίκτης του κόσμου, φίλε.
Αν λοιπόν δεν μπεις με τη φλόγα στα μάτια, αν δεν μπεις όπως τα μάτια εκείνα με τον Γαύρο που έκανε τάκλινγκ στο κέντρο Βιερίνια και έσφυγε τις γροθιές, πόσο πολύ λείπεις, αρχηγέ. Πόσο πολύ διαφορετικός, πόσο τελείως άλλος ΠΑΟΚ θα ήταν στα μάτια αυτά. Πόσο τεράστια απώλεια. Όχι μόνο παικτικά. Γιατί δεν έχουμε παράπονο από τον Γιαννούλη. Ήταν από τους καλύτερους σε αυτά τα τρία παιχνίδια. Μιλάω για όλα τα άλλα. Για όλα τα υπόλοιπα που φέρνει μαζί του. Για όλα τα άλλα που φέρνει μαζί του ο Βιερίνια. Που σημαίνει ο Βιερίνια. Και έτσι λοιπόν δεν τον είχαμε, τελείως τώρα, δεν χρειάζεται να λέμε παραπάνω. Λέω όμως ότι θυμηθείτε που κάνατε τάκλινγκ στο χώρο του κέντρου και εσύ Βαρέλα και έσφυγες στις γροθιές και έβγαζες τρέλα. Δεν πρέπει να διανοηθούμε ότι αυτή η τρέλα τελείωσε με την κατάκτηση του πρωταθλήματος και του κυπέλου πέρσι. Και όπως βλέπετε δεν στέκομαι κοντόφθαλμα μόνο στο σημερινό παιχνίδι. Μιλάω για όλη τη χρονιά. Γιατί αυτή τη φλόγα στα δύο μάτς με τον Άγιαξ την είχαμε. Την τρέλα, το πάθος να πέσουμε πάνω στην μπάλα. Την άρνηση να σκύψουμε το κεφάλι στον άλλον που ήρθε να με σφάξει. Το είχαμε αυτό στα δύο μάτς. Εσείς παίξατε εκείνο το τελευταίο 25 λεπτό στο πρώτο ημίχρονο μέσα στην Τούμπα με τον Άγιαξ. Στο τελείωμα του πρώτου ημιχρόνου που κουτουλούσαν οι του Άγιαξ μεταξύ τους και κρύψατε το τόπι. Και ήσασταν ένα τσουνάμι ποδοσφαιρικό και η ομάδα πραγματικά συμπαρέσυρε τον τεράστιο αντίπαλο. Εσείς οι ίδιοι είσαστε λοιπόν. Άρα τι έχουμε εμείς να συμβουλέψουμε. Χωρίς να είμαστε ούτε κάτοχοι UEFA Pro 1, ούτε απόφοιτοι της σχολής Κολονίας να πούμε κτλ. Καμία. Ούτε παίξαμε ποτέ προπονητές. Ούτε σε κάτι γερμανικά χωριά που παίξαμε. Εγώ που έχω παίξει μπάλα. Εντάξει, έγινε. Έχεις παίξει μπάλα. Οκ. Αν εγώ πηγαίνω κάπου να φάω, μπορώ να καταλάβω αν το φαγητό μου αρέσει ή όχι, αν επί 40 χρόνια τρώω. Δεν είναι ανάγκη να είμαι μάγειρας. Δεν είναι ανάγκη να είμαι ο μάγειρας. Δεν είναι ανάγκη να είμαι σεφ για να πω δεν είναι ωραίο αυτό. Μπορεί να είμαι απλά πελάτης. Και 40 χρόνια να είμαι φαγάς. Και μπορώ να καταλάβω αν κάτι είναι ωραίο ή όχι. Δεν χρειάζεται. Ούτε είπα τα παιδιά θα βγω να το μαγειρέψω εγώ. Έτσι. Να τα διαχωρίζουμε αυτά γιατί ακούμε συνέχεια αυτό. Αυτή την καραμέλα. Πάω παρακάτω. Δείτε την ταινία. Κοιταχτείτε στα μάτια. Και μπείτε και λιώστε τους. Καμία σλόβαν. Ούτε το λέω με διάθεση αλαζονίας. Ούτε να υποτιμήσω τον αντίπαλο, ούτε τίποτα. Λιώστε τους. Λιώστε. Είναι απέτηση από τον ίδιο σας τον εαυτό. Για τη φανέλα, για το σήμα, για τον πρόεδρο, για τον κόσμο που σειραίει μαζικά κατά χιλιάδες και εξαντλεί τα 22.000 διαρκείας, που κάνει απίθανα, απίστευτα νούμερα στις τηλεθεάσεις σε κάτι φιλικά του κόλου, που τρέχει και κάνει 45.000 εγγραφές για να δει ΠΑΟΚ Πανετολικός και να δηλώσει την αντίδρασή του, να φροντοφωνάξει παρόν σε αυτούς που τον θέλουν τον ΠΑΟΚ κομπάρσο και που τόσα χρόνια τον είχαν σε μια γωνία και έτσι είχαν μάθει, που τον θέλουν οικονομικά αποκλεισμένο, που τον θέλουν τρίτο τέταρτο. Αυτή είναι η αντίδραση. Για αυτόν τον κόσμο λοιπόν που σειραίει πάλι κατά χιλιάδες και εγγράφεται για να δει το μάτς στο ΠΑΟΚ TV σήμερα το βράδυ και το μάτς με τον Πανιόνιο. Γι' αυτό τον κόσμο παίξτε σήμερα. Θα το ξαναπώ. Τον τρόπο δεν είναι η δουλειά μου να σας πω εγώ. Παίξτε έτσι, ανεβείτε αλλιώς. Μπείτε μέσα. Χωρίς ψυχή, κι ας είναι 80 φουλ, χωρίς ψυχή δεν πά να την περνάς την μπάλα από τον κόλο της Βελόνας. Άμα δεν είσαι με τα δόντια σφιγμένα, άμα δεν είσαι αυτός που κάνει ένα τάκλι και τρελαίνεται στο χώρο του κέντρου, δεν θα πάμε πουθενά. Και επαναλαμβάνω,
η εισαγωγή μου σήμερα δεν αφορά μόνο στο απόψινό παιχνίδι. Εσείς οι ίδιοι μας δείξατε πώς γίνεται. Εσείς οι ίδιοι μας κατεβάσατε με γεμάτα μάτια να κλαίμε σαν μικρά παιδιά στη φιέστα. Εσείς οι ίδιοι καταφέρατε να φέρετε το πρωτάθλημα και το κύπελο μετά από πόσα χρόνια, να κάνετε double, να κάνετε αίτη το πρωτάθλημα. Εσείς οι ίδιοι είστε. Κοιταχτείτε και ας λείπουν κάποιοι. Τι θα κάνουμε, δεν θα πεθάνουμε. Θα κλάψουμε τώρα δηλαδή επειδή λείπει ο Κάνιας ή επειδή λείπει ο Σάχοφ. Εντάξει, τα πάμε. Τα ξαναείπαμε. Ούτε είμαστε παντρεμένοι με τον προηγούμενο προπονητή. Έφυγε αυτό. Τελειώσαν αυτά. Επειδή ακούω κάποιους πάλι που μυρολογούν στην πρώτη στραβή. Και ο έτσι και ο αλλιώς. Οι ίδιοι πιθανόν να έρχναν καντήλια μεγάλου μεγέθους στο Ρουμάνο όταν ήρθε. Οι ίδιοι που δεν μπορούν να κρατήσουν το εγώ τους κάτω από την αγάπη για τον ΠΑΟΚ, για τα 4 γράμματα. Εμείς λοιπόν αυτό έχουμε να πούμε. Μπείτε σήμερα, ιδιαίτερη προσοχή στην κερκίδα, ποιοι είναι δίπλα σας, ποιοι θα παρισφρήσουν. Να τονίσω κάτι γιατί θέλω να είμαστε πάρα πολύ έντιμοι και σωστοί για όλο τον κόσμο που ακούει. Οι οπαδοί της Σλόβαν εκεί δεν μας πείραξαν καθόλου. Δεν είχαμε κανένα θέμα με τους οπαδούς. Το ξαναλέω, το ότι η Σλοβάκικη αστυνομία έριχνε πλαστικές σφαίρες και μας συμπεριφερόταν σαν να ήμασταν σκλάβοι σε ρωμαϊκή γαλέρα, δεν αφορούσε στον κόσμο, στους οπαδούς. Το λέμε γιατί κάποιοι θερμόαιμοι, δεν θα έρθείτε εδώ, θα δείτε και τέτοια. Οι οπαδοί τους σε καμία περίπτωση δεν μας πείραξαν. Πουθενά! Και μάλιστα έλεγαν συνθήματα κατά της αστυνομίας όταν είδαν το πώς συμπεριφερόταν η αστυνομία στο δικό μας κόσμο. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, ότι δεν υπάρχει καμία ρεβανσιστική διάθεση απέναντι στους οπαδούς τους. Δεν είχαμε θέμα με αυτούς. Με την αστυνομία τους είχαμε. Δεν φταίει ο οπαδός τώρα. Δηλαδή αν εδώ έρθει ο οπαδός και ο αστυνόμος ή ο αστυνομικός τον δείρει τον ξένο, φταίει ο οπαδός του ΠΑΟΚ. Σε καμία περίπτωση. Πιθανόν να έχει δείρει και τον οπαδό του ΠΑΟΚ αυτός. Αυτό έτσι για να είμαστε ξεκάθαροι και έντιμοι, επειδή άκουσα διάφορα. Ότι μας κάνανε εκεί, μας δράνε, δεν μας κάναν τίποτα αυτοί. Δεν συμπεριφερθήκαν καθόλου εκτός ορίων. Αυτή λοιπόν είναι η ιστορία. Σήμερα στις 8 μπαίνεις με προσοχή και συγκέντρωση στην άμυνα. Το καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το 0 πίσω. Άρα δεν πάμε άλλα ντάλατς Παρασκευή στο γάλα. Σαμουρλί, και ό,τι γίνεται. Άλλο, προσέξτε, άλλο παίζω ψυχωμένα, άλλο παίζω άναρχα. Το ψυχωμένα δεν σημαίνει ό,τι να είναι, ό,τι του φανεί του Λολοστεφανή, Γιούργια και ό,τι γίνει όπως πούμε στην Ανά, όλοι μπροστά. Δεν είπα αυτό. Το ψυχωμένα δεν σημαίνει μη μυαλωμένα. Το ψυχωμένα δεν σημαίνει χωρίς στρατηγική. Το ψυχωμένα δεν σημαίνει χωρίς πλάνο. Όλα αυτά με πλάνο, με υπομονή, με σύστημα, με καθαρό νου, με μηδέ ρίσκο στις εύκολες λάθος πάσες, εκεί είναι ένα πολύ σημαντικό σημείο, με το νου μας στα στημένα, με το νου μας το πώς τραβάμε ή σπρώχνουμε ή κάνουμε μέσα στη μικρή περιοχή και μέσα στη μεγάλη, γιατί αφήστε να έχουμε και μία ας πούμε επιφύλαξη για το κοράκι με αυτά που έχουμε δει στα 3 πρώτα μάτς. Άρα λοιπόν είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι μπαίνουμε φοβισμένοι, ξέρω εγώ, ή πάμε να ανατρέψουμε κανένα 5-0. 1-0 χάσαμε και πάμε να πάρουμε το παιχνίδι. Αυτό έχουμε να πούμε. Θα πάμε σε διάλειμμα. Υπενθυμίζω, θα ανοίξουμε γραμμές, να μιλήσετε εσείς, να πείτε ότι γουστάρετε. Εισιτήρια για όλους. Θα σας πω που θα σταματήσουμε. Ακόμα δεν πρόλαβα να δω. ΠΑΟΚ Πανιώνιος. Εισιτήρια για την Κυριακή, για το ματς πρωταθλήματος. Αλλά και ένα καταπληκτικό δώρο, έναν αφιγραντήρα TCL αξίας 150 ευρώ από κορυφαία μάρκα παγκοσμίως. Ένα καταπληκτικό, ένα πανάκριβο δώρο 150 ευρώ με ένα μόνο μήνυμα μέσα σε ένα δίωρο μέσα στην εκπομπή μας. Γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526. Διάλειμμα και επιστρέφουμε! Έλα στη τούμπα για να στο δείξω τον τρόπο που θα περάσω. Ανοίγουμε γραμμές να μιλήσετε εσείς. Υπενθυμίζω το κορυφαίο συνεργείο στην πόλη, φανοποιείο, βαφείο,
τμήμα εγραίριοκίνησης, τμήμα ελαστικών, με ασφαλιστικές εταιρείες συνεργασία με τις καλύτερες, με τις κορυφαίες, με όλες δηλαδή. Η Ελλάς Auto Service πίσω από το κέντρο υγείας στη Θέρμη. Έτσι! Στη Θεσσαλονίκη! Πιστέψτε με, δίνω πολύ μεγάλη βάση στο προαίσθημά μου και σπάνια πέφτω έξω. Είναι το ένστικτο, είναι η πείρα, είναι όπως στο πρώτο μάτς. Θυμάστε τι έλεγα πριν το πρώτο μάτς. Αυτά φοβάμαι. Δεν φοβάμαι τον Άγιαξ, δεν φοβάμαι τη Φενέρ, δεν φοβάμαι τη Σάλκε, δεν φοβάμαι την Ντόρτμουντ, δεν φοβάμαι την Άρσεναλ, δεν φοβάμαι αυτές. Φοβάμαι τη Χέρενφεν, την Όστερσουτ, τη Βίντι, αυτές φοβάμαι, έλεγα πριν το πρώτο μάτς. Το προαίσθημά μου λοιπόν λέει ότι σήμερα θα διορθώσουμε τη ζημιά. Γιατί ζημιά δεν έχει γίνει. Ζημιά δεν έχει γίνει. Δεν ήταν νοκάου το πρώτο παιχνίδι. Επίσης, οι ίδιοι ποδοσφαιριστές καταλαβαίνουν τι αντίπαλο έχουν απέναντι και πώς έδωσαν δικαίωμα σε αυτούς να πιστεύουν ότι μπορούν να περάσουν. Άρα σήμερα ισοπαίδωση. Έτσι! Έτσι το κάνουνε. Απλά πράγματα. Μάτος! Θα λείψει σήμερα. Πάρα πολύ. Αλλά εσύ δεν είσαι και εσύ δεν είσαι αυτός που έσφυγε τις γροθιές στο τάκλινγκ με το γάβρο. Μίλα στους άλλους. Αντρέ, εσύ δεν έβγαζες λίστα στο τάκλινγκ. Μίλα στους άλλους. Εσύ Βαρέλα, Φερνάντο, που χτυπούσες τα τραπέζια. Χωρίς αυτό δεν υπάρχει τίποτα. Να ξέρετε, χωρίς την τρέλα, χωρίς τη φλόγα στα μάτια. Πάμε να πάρουμε γραμμές. Να μιλήσετε εσείς, 2310-287-888, μου δίνετε και τα τρία τελευταία σας ψηφία, καταπληκτικό δώρο μπορεί να κερδίσετε και μάλιστα σας δίνουμε και δυνατότητα, επειδή είναι είδος ανάγκης, δεν είναι ούτε tablet, δεν είναι τηλεόραση, δεν είναι smartphone, δεν είναι, είναι αφιγραντήρας. Άρα, με ένα απλό σταθερό τηλεφώνημα, μπορεί να σταθείτε τυχερός και να κληρωθείτε στο τέλος το δώρο, το υπέροχο δώρο, το υπερατού δώρο, έναν αφιγραντήρα 150 ευρώ, για το χειμώνα που έρχεται, υπέροχο το δώρο από την ηλεκτρονέτ Παμπουκής Νικολίδης και αφιγραντήρα TCL, όχι μάρκα ό,τι να είναι, από τις κορυφαίες παγκοσμίως. Με εκατομμύρια πωλήσεις στον κόσμο σε τηλεοράσεις, αφιγραντήρες και κλιματιστικά. Πάμε να μιλήσουμε, να δούμε το άτομο το οποίο κάνει σεφτέ σήμερα, ο Γάλλος παίκτης, ο Ζαζάκ Σεφτέ. Καλημέρα σας! Το νου σας, ρε Μάγιο. Το νου σας. Έτσι ακριβώς. Όλοι θα πεθάνουμε μέσα στο γήπεδο. Από την πρώτη στιγμή μέχρι την τελευταία δεν θα σταματήσουμε να φωνάζουμε. Έτσι, και να ουρλιάζουμε. Αυτό. Φάτε τους. Σπάστε τα τύμπανα στον αντίπαλο, έτσι. Όλα καλά να πάνε. Και όλοι πιστεύουμε ότι όλα καλά θα πάνε. Και άσως να λένε τους αποκατηνούς να λένε ό,τι θέλουν. Δεν καταλαβαίνουμε τίποτε. Δεν καταλαβαίνουμε τίποτα. Έχουμε ένα μεγάλο λαό, ένα μεγάλο πρόεδρο, ο οποίος είναι ένα με μας. Είναι μία γροθιά με μας. Αυτά έχω να πω. Μίλησε στους παίχτες χθες, τους μάζεψε, τους εμψύχωσε. Ακριβώς. Τα λόγια του είναι ακριβώς πολύ σημαντικά. Ό,τι και να ακριβώς λέμε όλοι, όταν ο μπαμπάς, ο πατέρας, ο πατριάρχης, θα πούμε, όταν η κορυφή μιλάει, αυτό έχει τη μεγαλύτερη σημασία για τους παίχτες. Έτσι. Λοιπόν, να μην κρατάω πολύ τη γραμμή, γιατί θέλω να πάρουν κι άλλοι. 4-16. Κάτσε να όλα σε βάλω. Καλά. Κάτσε να έγινε σε βάλω, Γιώργο. Καλά, yeah. 4-16. 2-87-888. Και μέσα από τα σταθερά τηλέφωνα παίρνετε μέρος στην κλήρωση για ένα καταπληκτικό αφιγραντήρα. Το λέω συνέχεια, γιατί είναι το δώρο μας υπέροχο σήμερα. 150 ευρώ αφιγραντήρας από την Electronet και από την TCL. Μόνο ένα δευτερόλεπτο να πω αυτό που αφορά στους αντιπάλους. Βλέπετε, προκρίνονται στο Champions League, πάνε ομίλους Champions League, έχουν μόλις κερδίσει την Κράσνονταρ και ο γραφικός Μπαρμπασάβας και όλος ο υπόλοιπος, να πούμε, οριμαχδός, σε κάθε τους κουβέντα μέσα είναι ο ΠΑΟΚ. Εμέσως, δεν είναι τη λέξη, δεν είναι τη λέξη, αλλά ναι, αυτά και όλη η Ελλάδα και να παίρνεις καθαρά το πρωτάθλημα. Μας μιλάνε αυτοί για καθαρότητα. Καλά, το ότι σε πιάνει γέλιο, σε πιάνει γέλιο. Να σου μιλούν αυτοί ειδικά.
να μιλάει για καθαρότητα αυτός ο συγκεκριμένος σύλλογος. Ο οποίος κυλιέται στο Βούρκο χρόνια τώρα και είναι ο ιδιοκτήτης του Βόθρου. Και κάνει μακροβούτια κάθε μέρα. Και ευχαριστιέται κιόλας και πασαλίβεται. Και λέει, α, τι ωραία που είναι εδώ. Έτσι θα το κάνουμε πάντα. Βλέπετε όμως την πρεμούρα και τον καημό τους. Τελειώνει το μάτς μέσα από το οποίο έχουν πάει στους ομίλους και στο μυαλό τους είναι το πρωτάθλημα και αυτό και εμείς και όλη η Ελλάδα και εκείνο. Το μυαλό τους είναι στον ΠΑΟΚ, παιδιά. Καταλαβαίνετε τι έχουμε πετύχει τα τελευταία χρόνια. Αυτό από μόνο του είναι ένας τίτλος. Είναι μια τεράστια κατάκτηση. Να ξυπνάν και να κοιμούνται με σένα. Κάποτε η διαμάχη ήταν με τον Βάζελο. Είχανε θέματα μεταξύ τους. Κάποτε ήταν με την ΑΕΧ. Τώρα ο καημός τους είμαστε εμείς. Και είμαστε εμείς επειδή ξέρουν πόσο δυνατοί είμαστε. Πόσο ισχυροί, πόσο ενωμένοι. Πόσο δυνατός αντίπαλος είναι ο ΠΑΟΚ. Αυτή είναι η κατάσταση. 2310-287-888. Τα ρίξαμε. Τα ρίξαμε. Α, με την μπάρλα μου. Οκ. Okay. Μου δίνετε και τα τρία τελευταία ψηφία για να σας βάλω για τον αφιγραντήρα. Στέλνετε και για εισιτήρια ΠΑΟΚ Πανιώνιος. Έχω. Θα σας πω που πρέπει να σταματήσουμε. Έχουμε τη δυνατότητα για να δώσουμε εισιτήρια για τον αγώνα της Κυριακής. Σήμερα στις 8 το μάτς, φυσικά μετάδοση από το Λίμπερο. Φυσικά από το ραδιόφωνο μας που είναι πάντα εκεί που είναι ο ΠΑΟΚ, πάντα δίπλα στις ομάδες. Το μάτς θέλει υπομονή. Δεν θέλει βιασύνη, δεν θέλει άγχος, ναι ενέργεια, ναι πάθος. Ναι απόλυτη συγκέντρωση από όλους. Όποιος δεν νιώθει ότι μπορεί να τα απεξέλθει, όποιος λυγίζει, όποιος θεωρεί ότι αμάν, να το πει στον προπονητή, ξέρεις κάτι, δεν νιώθω ότι είμαι, άσε με, βάλ τον άλλον. Θέλουμε σήμερα παίχτες που θα μπουν να φάνε τα λαρίγκια του αντιπάλου. Ξεκάθαρα. Και αυτό δεν έχει ούτε συστήματα ούτε τίποτα. Και όποιος νιώθει ότι δεν μπορεί να το κάνει αυτό σήμερα, ας το πει ότι δεν είμαι καλά ρε παιδί μου. Δεν ξέρω εγώ, είμαι αγχωμένος, είμαι φοβισμένος ή οτιδήποτε. Δεν έχει φόβο. Όποιος φοβάται πέφτει και κοιμάται. Ή όπως έλεγε και κάποιος, όποιος φοβάται παίρνει σκύλο. Αυτή είναι η κατάσταση. Σήμερα στις 8, εγώ θεωρώ ότι θα βάλει το Λιμνιό και καλά θα κάνει, γιατί ο Ζαμπά δεν βρίσκεται σε καλό φεγγάρι, δεν βρίσκεται σε καλή κατάσταση, δεν δείχνει ότι μπορεί να παρακολουθήσει. Εμείς θέλουμε αυτούς οι οποίοι είναι οι πιο γκαυλωμένοι. Αυτή είναι η έκφραση. Συγγνώμη, δηλαδή τι να κάνω. Αυτό είναι, πώς θα το κάνουμε. Αυτός που είναι πιο έτσι, αυτός θα μπει να παίξει. Τώρα, ναι, εντάξει, συμφωνώ, θέλουμε και τύχη. Να μας ευνοήσει, την φορά χτύπησε το πόδι, χτύπησε την πλάτη. Οκ, θέλουμε για τύχη. Μόνοι μας δημιουργούμε όμως τύχη. Πάμε γιατί σηκώσαμε πάλι τις γραμμές. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Τι κάνω, Κωστή μου. Έλα, Χρυσταρά μου, έλα, σ' ακούω. Λοιπόν, Κωστή μου, είδες πόσο γρήγορα όλη η προπαγάνδα όλων καταπέφτει, ρε παιδί μου, για ό,τι αρνητικό υπάρχει για τον ΠΑΟΚ και δυστυχώς όμως και όλη αυτή η σπέκουλα πολλών. Πολλοί έτσι ανησυχούν τον δικό μας, οι οποίοι με κάθε ευκαιρία είναι «Μα εμείς κάναμε κριτική και δεν μας αφήσατε και το είχαμε πει εμείς ότι ο τρόπος του Τσεφερέιρα...» Αυτό το πράγμα, ρε παιδιά. Ναι. Είναι μια αρρώστια, ρε παιδί μου, που θέλει ο άλλος, δηλαδή παρακαλάει να χάσει η ομάδα του, αρκεί να επιβεβαιωθεί... Το εγώ. Ναι, ό,τι έχει πει, ας πούμε. Δηλαδή, βγήκε ο άλλος μετά το μάτσο από Έλ με τον Άγιαξ στην Κύπρο, και βγήκε να κράξει όλο τον κόσμο και εγώ είχα πει ότι ο Φερέιρα έφταιγε που έπαιξε επιθετικά και του λέμε ρε φίλε και είδα το Αποέλ την μπαλάρα έπαιξε και έκανε και έρανε και του λέμε ρε φίλε συγκρίνεις δύο μάτς με ένα μεμονωμένο παιχνίδι. Με ένα παιχνίδι που ο οποίο πάω για να αποκλειστεί έγινε σφαγή του αιώνα και ο Αποέλ είχε 60-40 δική του διαιτησία και στα δύο παιχνίδια. Το είδατε τον γκολ που ακυρώνει στον Άγιαξ εχθές, Κωστή? Όχι. Έχει βάλει γκολ ο Άγιαξ από στημένη φάση. Ο παίχτης που τελικά μετά από το VAR ορίζεται ως offside δεν συμμετέχει ποτέ στη φάση και το μόνο που εξέχει είναι το δεξί του παπούτσι. Δεν υπερβάλλω. Έτσι, Δεν υπερβάλλω, είναι το δεξί του παπούτσι. Έτσι, από και συγκρίνεις. Και συγκρίνεις με τον γκολ στην Τούμπα. Τον γκολ στην Τούμπα που είναι μισό κορμί μπροστά και δεν άνοιξε ρουθούνι και λέγανε εδώ όλοι ότι αφού δεν παίξαμε καλά, εντάξει, τι στον γκολ θα μένουμε στη διαιτησία, παιδιά.
Ο ΠΑΟΚ έπαιζε κόντρα σε μια ομάδα δισεκατομμυρίων, μια ομάδα που όλο το σύστημα του ποδοσφαίρου την θέλει εκεί, γιατί έχει μια μπίζνα τεράστια που κάνει τζίρο σε μάνατζερ, σε UEFA, στους πάντες. Και έτσι έπαιξε με 90 κόντρα, 90-10 διαιτησία και παραλίγο να προκριθεί. Αν αυτό η κότα, ο Άγγλος είχε τα κότσια έστω στο 94 να δώσει, να έστω ένα φάουλ. Ένα φάουλ. Δώσε μου την ευκαιρία, ρε. Αφού με έχεις δάρει. Με έχεις δάρει, άντε. Παραλίγο να μου φύγει η κουβέντα. Αφού με έχεις περάσει πριν ο Κορδέλα. Δώσε ρε Σκερβέλε, έστω τελευταίο δευτερόλεπτο. Δώσ' μου την ευκαιρία. Πού να στη δώσω. Γιατί σου λέει τόση δουλειά έκανα. Αλλά σοβαρά μιλάς τώρα. Ε, βέβαια. Το έβλεπε να έρχεται ο Αφάνας εκείνη την ημέρα, θα το κολούσε και το τρίτο. Έτσι, έτσι δαιμονισμένος που ήταν σε αυτό το μάτς και στα δύο. Κωστή μου, θέλει σήμερα το μυαλό μας όλοι και ο κόσμος μαζί, όπως το παιχνίδι με τον Πανιόνιο, θα το πούμε ξανά, που η ομάδα στο κύπελο στράβωσε δύο φορές και μάλιστα και στην παράταση και πολύ μεγάλο, θέλει φωνή και θετική ενέργεια, πολύ φωνή όμως, όχι έτσι μύρλα κτλ. Να πάρουμε την ομάδα από το χέρι, ακόμη και αυτούς που θεωρούμε ότι είναι ντεφορμέ και είναι ντεφορμέ και κάποιοι μας εκνευρίζουν ή οτιδήποτε έτσι, άλλο. Έτσι, αυτούς, ειδικά αυτούς, να αυτούς πρέπει να βοηθήσω. Μία ακόμη μικρή σελίδα, δεν είναι χρυσή, εντάξει, είναι μια ομάδα η οποία είναι εννοείται κατώτερη του ΠΑΟ και φυσικά είναι το να είμαι εκεί όμως, να είμαι εκεί, να είμαι στους ομίλους. Γιατί αύριο οι όμιλοι του Europa League έχουν εξαιρετικές ομάδες φέτος και είναι μια μεγάλη ευκαιρία για τον κόσμο του ΠΑΟΚ να κάνει έτσι ωραίες εκδρομές, να δείξει τη δυναμική του και η ομάδα να περάσει και βέβαια όλα τα άλλα τα υπόλοιπα όλα, που αφορούν τη διοίκηση, τα financial fair play, η μεταγραφική ενίσχυση, τα πάντα. Έτσι. Τίποτα άλλο. Φωνή, θετική ενέργεια και τρέλα και θα έρθει το αποτέλεσμα που θέλω. Αυτό ακριβώς. Φιλιά, γεια σου Χριστάρα. Γεια σου Χριστάρα. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα, μ' ακούτε. Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε. Καλώς το παιδί. Είμαι εδώ μαζί με τη Χριστίνα. Τη Χριστίνα. Ναι, πες ο κύριο Κωστή μια καλημέρα. Καλημέρα κύριε Κώστα, καλημέρα. Γεια σου ρε Χριστίνα. Λοιπόν, να δεις, ναι. Περιμένω να ανοίξω πρακτορείο. Θα σε παίξω σήμερα άσο και over, κανόνισε. Άσο και over, καλά θα κάνεις. Και μάλιστα να σου πω και σκόρα άμα θέλει, 3-1 το βλέπω. 3-1. Μου είπε κάποιος 3-0 ημίχρονο, 5-0 τελικό. Λέω ρε παιδιά, εντάξει, okay, αυτό. Να πληρωθούμε κιόλα. Ναι. Λοιπόν, γεια. Γεια, φιλιά, γεια σου Λευτέρη. Γεια σου Λευτέρη. 2310-287-888. Γράψτε μου. Οπωσδήποτε. Και ΠΑΟΚ Πανιόνιος δίπλα. Ή ΠΑΟΚ έστω για τα εισιτήρια. Γιατί βλέπω ότι κάποιοι είναι μόνο για τον αφιγραντήρα. Έτσι, στα μηνύματα. Γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526. Γράψτε μου. Καλημέρα στο Λεωνίδα τον Κορονίδη. Γεια σου Αγιομαυρίτη Παναγιώτη. Γεια σου Γιώργο Δελγιανίδη. Γεια σου Γιώργο σε 516. Γεια σου. Ο άλλος Γιώργος, το Ρίσιο. Ζούμου σου, καλημέρα. Ανοίξει τον ΠΑΟΚ. Βάλαμε και τον αφιγραντήρα. Η Αραμπατζή Σωτηρία. Αφιγραντήρα, καλημέρα, καλή επιτυχία. Βασιλάκης P. Βάλαμε και τον αφιγραντήρα. Ζούμου σου. Ανέσαι ο Κατσερλίδης. Λοιπόν, γεια σου Παναγιώτη. Καλημέρα και να είσαι καλά. Αυτό είναι ο σκοπός μας. Αυτό που γράφεις, η εκπομπή δεν είναι ενημερωτική. Έτσι. Λοιπόν, παίξω ρε κουφάλα, θα δεις. Εντάξει, έγινε, θα το παίξω. Κουφάλα δέντρου. Εγώ φιλέ, θα στο κάνω το χατήρι, να ξέρεις. Θα πω, τύπιαμε μαζί ένα καφέ, είσαι μακριά και δεν μπορούμε να το πιούμε τον καφέ. Χρήστο. Παίξε αυτό, λέει ρε. Εσύ. Έχω μια άφτρα. Ο τύπιαμε δύο καφέδες. Αποκλείεται, αλλά θα πούμε ότι τύπιαμε δύο καφέδες. Ότι κεραστήκαμε ένα καφέ. Και για όλους αυτούς. Τα μαγαζάκια, καντίνες που ζουν τα παιδάκια τους από τους αγώνες, λέει ο Βασίλης. Δεν πιαστήκαμε καθόλου με αυτό το θέμα. Μιλάμε μόνο για την ομάδα, μιλάμε μόνο για το σύλλογο, μιλάμε μόνο για το πόσο σημαντικό είναι να είμαστε εκεί τις Πέμπτες. Ξέρετε πόσες οικογένειες ζουν από αυτές τις Πέμπτες. Βγείτε και ρωτήστε μια μέρα αυτούς οι οποίοι έζησαν την κατάσταση της χρονιάς του αποκλεισμού με την Όστερσουτ, πρόπερση. Να σας πούνε. Πώς έκλεισαν επιχειρήσεις. Πώς έκλεισαν μαγαζιά. Πραγματικά κάποιοι έβαλαν λουκέτο. Και πώς με εκείνη την Πέμπτη πλήρωναν την καθαρίστρια, το δήμο, το ρεύμα, το νερό, το τηλέφωνο, το σερβιτόρο, το μάγειρα, τον εστιατόρα, τον έναν, τον άλλον, τον παράλλον, πώς πλήρωναν τις υποχρεώσεις τους. Με αυτή την Πέμπτη, τη γεμάτη Πέμπτη.
Άρα είναι και άλλες παράμετροι που δεν τις προσμετρούμε τώρα σε πρώτη γραμμή, γιατί σε πρώτη φάση εννοείται μας ενδιαφέρει η ίδια η ομάδα και να προχωρήσει, να είναι στην Ευρώπη. Δεν νοείται ο ΠΑΟΚ, αυτός ο ΠΑΟΚ, ο ταμπλούχος ΠΑΟΚ, ο αίτητος πρωταθλητής ΠΑΟΚ να είναι εκτός. Για τα διάφορα ανθυποκουνάβια που περιμένουν στη γωνία να χαρούν με τη λύπη του ΠΑΟΚ, και δεν θέλω να βάλω χρώμα, γιατί έχει πάρα πολλούς, όσο πιο ψηλά είσαι, όσο πιο πετυχημένος είσαι, τόσο περισσότερο σε φθονούν, τόσο περισσότερο θέλουν την αποκαθήλωσή σου. Και κάνουν τα πάντα γι' αυτό. Τα κουνάβια λοιπόν, αυτά τα ανθυποκουνάβια που περιμένουν στη γωνία τη στραβή, θα μείνουν με το πουλί στο χέρι, εγώ θα πω. Με ένα καναρίνι που έχουν βγάλει από το κλουβί, με ένα παπαγάλο που μπορούν να το βάλουν πάνω στο χέρι τους και να καθίσει. Αυτό λέμε. Ας μην τους κάνουμε το χατήρι. Και δεν θέλω να μιλήσω για αυτούς που είναι δικοί μας και περιμένουν το στραβοπάτημα. Είναι ανομαλία να λες ότι είσαι ΠΑΟΚ και να περιμένεις τη στραβή για να πεις «εγώ σας τα είχα πει» και αυτό και εκείνο. Θέλετε να το ακούσετε από το δικό μου στόμα? Δεν ενισχυθήκαμε όπως έπρεπε. Τι θέλετε, θέλετε να το πούμε ρε παιδιά τώρα? Δηλαδή λίγο πριν τη μάχη να πούμε ότι έπρεπε να έχει έρθει το Σέντερ Φορ, ότι έπρεπε να έχουμε πάρει ένα μεγάλο χαφ. Ναι, θέλετε να το ακούσετε. Το έχετε ανάγκη να το ακούσετε. Το ότι δεν το λέμε δεν σημαίνει ότι δεν το πιστεύουμε. Απλά έχουμε την αίσθηση ότι δεν είναι της παρούσης την ώρα της μεγάλης μάχης εμείς να πιάσουμε και να ξέρεις αν είχαμε αυτόν ή αν είχαμε εκείνον. Είναι λάθος την ώρα που πολεμάω απέναντι να γυρίζω δίπλα στο όριγμα και να λέω στον λόγο, ρε φίλε, αν είχαμε και εκείνα τα φοβερά, τα τουφέκια να πούμε και τα λοιπά, και καλά, είναι στολές αυτές, και γιατί δεν μας φέρανε να πούμε και κάτι τα ωραία, τα φυσίγια εκείνα. Ρε, μένετε πόλεμος τώρα, είμαστε στη μάχη. Από αύριο το πρωί θα πούμε ό,τι θέλετε για τις μεταγραφές που δεν ήρθαν, για το πόσο μπορούν να βοηθήσουν αυτοί που ήρθαν, για το ποιοι θα έρθουν, ό,τι θέλετε. Τώρα όμως είναι λάθος να χάνουμε τη συγκέντρωσή μας ή να χάνουμε την προσήλωση στο στόχο. Νομίζω είναι ξεκάθαρο αυτό για τον καθένα. Εγώ τουλάχιστον, ρε παιδιά, έχω αυτή τη φιλοσοφία. Μπορείτε εσείς να έχετε μια διαφορετική. Εντάξει, να πεις όχι, έπρεπε να είναι εδώ το μεγάλο χαφ. Όχι, έπρεπε να έχω πάρει τους σεντρεφόρ. Πολλοί λένε και σωστά λένε ότι έπρεπε να έχουν έρθει ήδη οι παίκτες για να περάσω στους ομίλους ή ήδη για να είμαι τώρα δυνατό. Συμφωνώ. Αλλά όχι να το λέμε αυτό την ώρα που πάμε να πάρουμε την πρόκληση. Το timing. Φυσικά και θέλαμε να είναι εδώ ένα μεγάλο φορ ακόμα. Φυσικά και θέλαμε ένα χαφ μεγάλο, δημιουργικό. Είτε είναι Ολιβέρα είτε είναι οποιοδήποτε. Φυσικά ρε παιδιά, δεν σημαίνει ότι, ότι μόνο εσείς το βλέπετε και εμείς είμαστε, ας πούμε, οι τακτοποιημένα όλα, ότι τα βλέπουμε όλα τέλεια. Όχι, επιλέγουμε όμως τη στιγμή που θα κάνουμε την κριτική. Όχι την ώρα της μάχης. Όχι την ώρα που πάω να πάρω μια πρόκριση και καταλαβαίνετε σήμερα ότι υπάρχει πίεση. Και στους παίχτες γνωρίζουν και οι ίδιοι τι διακυβεύεται σήμερα. Δεν είναι από άλλο κόσμο. Δεν τους κατεβάζουμε από τον πλούτονα με ένα διαστημόπλιο και ξαφνικά, παιδιά, παίζετε σήμερα. Τι είναι αυτή, παίζετε, μη σε νοιάζει, παίξε και κέρδισε. Δεν είναι έτσι. Αφού γκράζονται και αυτοί κυκλοφορούν στην πόλη. Και όπως εισπράττουν την τεράστια αγάπη του κόσμου όταν έχουν πάρει ένα ήττο πρωτάθλημα που τους σηκώνουν στα χέρια και δεν πατάνε τα πόδια τους στο έδαφος. Όπως γίνονται αποδέκτες αποθεωτικής συμπεριφοράς, λατρείας ατέρμονης από τον κόσμο του ΠΑΟΚ, έτσι αντίστοιχα θα υπάρχει και η πίεση, γιατί τώρα δεν ακούνε τίποτα άλλο και να πάνε πρόκριση, φάτε τους αυτά παιδιά μην τυχόν, Ευρώπη και έτσι, ακούνε αυτό. Και βέβαια θα είναι έτοιμοι να ακούσουν και τον Πινελίκη αν κάνουν ήττες, αν κάνουν αποκλεισμούς, έτσι είναι αυτά παιδιά. Το γνωρίζουν και οι ίδιοι, απλά όχι στην πρώτη στραβή, αυτό λέμε εμείς. Εννοείται ότι άμα αρχίσει μία σφαλιάρα μετά την άλλη, τι θα λέμε, αποδεώστε τους και μπράβο? Όχι βέβαια. Ούτε σημαίνει ότι με τις δάφνες της περσινής χρονιάς θα λέμε μόνο μπράβο φέτος. Βεβαίως έγραψαν ιστορία, γράφτηκαν, αυτό γράφτηκε ιστορία. Αλλά θα πρέπει να δείξουν και αυτοί πράγματα. Σήμερα είναι μια τέτοια μέρα αποδείξεων λοιπόν. Σήμερα. Θα πάμε σε διάλειμμα, υπενθυμίζουμε, κληρώνουμε αφιγραντήρα TCL. Ένα καταπληκτικό εργαλείο από την ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης. Μου δίνετε, στέλνετε μηνύματα, όπου υπάρχει ΠΑΟΚ είναι και εισιτήριο. Όπου μου γράφετε ΠΑΟΚ είναι εισιτήριο. Στείλτε, έχω ακόμα περιθώριο, έχουμε μπόλικα, αλλά έχουμε περιθώριο.
Θα είναι διψήφιο, εννοείται θα είναι διψήφια τα νούμερα. Αλλά θα το δω και τη διάρκεια του διαλύματος. Και κληρώνουμε, είπαμε, και αφιγρατήρα TCL και μέσα από το σταθερό. Θα δώσουμε γραμμές και πάλι μετά. Να πω ότι η ηλεκτρονέτ Μπαμπουκής Νικολαίδης προσφέρει αυτό το φοβερό δώρο. Ανδρέα Παπαδρέου 10 στο Κορδελιό. Να πω Αιγαίων με δύο φανταστικά, με δύο υπέροχα καταστήματα, με δύο ψαραγορές, δύο ιχθυοπολία στο Διοικητήριο 214.000 και έχει χώρο εστιατορίου. Ειδικά όμως το Ρεόκαστρο, μια ταβέρνα υπέροχη, 69-56-66, ένας χώρος με κλιματισμό και στα δύο, με ψάρι φρέσκο μέρας, δεν υπάρχει. Όταν θα πάτε και πεντανόστιμα και εξαιρετικές τιμές με αυτό που πιθανό να φαντάζεστε. Και Νικολαίδης, ζαχαροπλαστεία, με τα κορυφαία παγωτά στην πόλη, με τουρτάρες, με ψωμάρες, με φοβερά κεράσματα και εννοείται με ό,τι θέλετε, ό,τι θέλετε από σφολιατοειδές, με το καφεδάκι σας το πρωί. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε! Πρέπει να είναι το ανάποδο ψαλίδι με την εθνική που κάνει από το κέντρο, έτσι. Λίμπερο, 107,4. Νιώθει, έτσι Γιώργο. Νιώθει. Έτσι, έτσι, συμφωνούμε. Εδώ είμαστε! Πάμε, 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 πάμε απόψε! Πρόκριση ή πρόκριση. Εμείς ή εμείς. Ναι, τα διλήμματα είναι ξεκάθαρα. Πίστη, πλάνο, πάθος, λαρίγκι κρεμασμένο στο κάγκελο, γύρω-γύρω και θα έρθει αυτό που πρέπει. Και θα γίνει αυτό που πρέπει να γίνει. Πάμε γιατί περιμένει κόσμος 4 γραμμές και μετά θα απογορηγούς. Καλημέρα σας! Ναι! Καλή... Έλα, Κωνσταντίνο. Καλώς τον, Κωνσταντίνο. Περίμενε να πω μισό δευτερόλεπτο, συγχώρεσέ με, να ξαναπώ τα δώρα. Γιατί έχουμε εισιτήρια ΠΑΟΚ Πανιώνιος. Μου γράφετε, κάτσε να δω που είμαστε από νούμερα. Έχω ακόμα τη δυνατότητα για ΠΑΟΚ Πανιώνιος εισιτήρια. Γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526 και αφιγραντήρα στη CL. 150 ευρώ η αξία του από την ηλεκτρονέτ Μπαμπουκής Νικολαίδης. Πάμε, Κωστάρα μου, έλα. Ζουμουσού, αγόρι μου. Ζουμουσού, αδερφέ μου. Τώρα και πε, δώσε τα πάγουσα και κάνα εισιτήριο εκεί πέρα. Τι να κάνει, δηλαδή. Αυτό κάνουμε, τι να κάνουμε, φίλε. Τι να καλά κάνει. Τι να κάνουμε. Εγώ θα πω για τον αφιγραντήρα. Κόστα 476. Γιατί ναι. Έχουμε πολύ υγρασία. Κάτσε να σε βάλω. Λοιπόν, Κωστάκι. Ναι. Ναι. 4,76. Για το μάτς τώρα. Ναι. 4,76. Ναι. Ωραία, ωραία. Δεν θα αναλωθούμε σήμερα στα συστήματα, άσε και από αυτά είμαι ψιλοάσχετος το 4,5,1 και ξέρω εγώ. Καλά είπε και ο Γιώργος και όλα τα παιδιά, δεν θέλει πολλά λόγια, πρέπει να μπούμε μέσα. Αυτή η ομάδα είναι στυλ πανετολικός για μένα. Ποιότητα. Ναι. Πρέπει να μπούμε μέσα να τους πάρουμε, δηλαδή από το πρώτο ημίχρονο να τους πάρουμε. Και όταν λέμε ρε πώς θα για πίεση, κάτσε ρε παιδιά. Εντάξει να μην πούμε και κάτι. Νιώθουν πίεση οι ποδοσφαιριστές, οπωσδήποτε. Αλλά πίεση. Θα νιώσει τώρα ο πατέρας και η μητέρα των παιδιών που περάσανε στην Αθήνα, στην Κρήτη, στην Πελοπόννησο ή το αντίθετο, που θέλει το χιλιάρικο, τα 8 κατοστάρικα το μήνα. Αυτό φίλε. Αυτοί νιώθουν κρίση. Ή τον άλλο που είναι άνεργος και πίεση. Και έχει να μεγαλώσει παιδιά. Έτσι ακριβώς. Εμπόδια. Εντάξει. Κοίταξε, είναι διαφορετικές, ναι, διαφορετικές καταστάσεις. Είναι διαφορετικά γιατί κρεμόμαστε τώρα, οι άλλοι περιμένουν με τη σαμπανιέρα και τα πουρα. Έτοιμοι είναι τώρα. Έτοιμοι. Σε λέει, άμα όμως, δεν περάσουν, τελείωσε. Κωνσταντίνε μου, σε ένα τέτοιο σύλλογο, με τεράστιο λαό, με τεράστιες απαιτήσεις, πρέπει να είσαι μαθημένος σε αυτό. Πρέπει να γνωρίζεις ότι θα τα απεξέλθεις. Και να σου πω κάτι, η συντριπτική πλειοψηφία αυτών των παιδιών άντεξε πέρσι σε τρομερού βαθμού πιέσεις. Βέβαια. Σε τρομερό άγχος. Δηλαδή σφίξιμο κάθε στα κόκκινα όλη η χρονιά να στραβοπατήσουμε για να χαθεί το πρωτάθλημα. Άντεξαν όμως. Τώρα. Κοίτα να δεις τώρα. Ναι. Και αυτά τα παιδιά που λέμε, τα νέα τα παιδιά, ο Λιμνιός, ο Γιαννούλης, ο Ζαμπά, ο Άκπομ, ο Ισίντι, ο Ίγναξον, ο Πασχα, είναι η νέα φρονιά του ΠΑΟΚ. Σε αυτούς θα στηριχθούμε. Σε αυτούς θα στηριχθούμε. Οι άλλοι είναι πιο μεγάλοι. Κάποια στιγμή θα σταματήσουν. Αυτά τα παιδιά θέλουν τώρα προσοχή. Ας κάνουν και κανένα λάθος. Βλέπω, ακούω πολύ τώρα και τα βάλαμε τον Μπέλγα. Ρε παιδιά, εντάξει το παιδί, του λείπει το γκολ. Θα το προσπερνώσει, πού θα πάει. Υπάρχει μερίδα του κόσμου. Ναι, ναι. Που πάντα βρίσκει έναν ο οποίος είναι ο αποδιοπομπαίος τράγος, το εξυλαστήριο θύμα. Ούτε εμένα μου αρέσει πώς παίζει ο Πέλκας τώρα. Φυσικά. Και ξέρουμε γιατί ότι μπορεί να παίξει, ότι ο Πέλκας, ο ναι, Πέλκας ναι, ναι, ο προπέρσινος ή ο Πέλκας του τελικού, εγώ θα σου πω, πέρσι με και την ΑΕΚ, τελικού, ναι, είναι ένας άλλος παίκτης. Λοιπόν, ο ίδιος δεν το ξέρει, δεν το γνωρίζει. Το ξέρει. Λοιπόν,
Άρα το να πέσω επάνω να τον φάω ζωντανό τον Μπέλκα. Εκεί δεν έχετε τον... πίεση δηλαδή... ο Χρήστης. Όντως, εκεί δεν έχετε πίεση. Μα όταν είναι πεσμένος ο άλλος, με θέλει να του δώσω έναυσμα, να του δώσω πίστη. Κωστέμ, να του δώσω φτερά. Να, να πω κάτι και να κλείσω. Ναι. Και σε εσένα και σε όλα τα παουτσάκια και στους κατάσκοπους, γιατί σε παρακολουθάνε εσένα. Τα παουτσάκια τα παρακολουθάνε όλοι. Και λοιπόν, στους κατάκοπους που κουράστηκαν, περιμένουν τη στραβή μας κουβέντα. Ήρθε ο Βιερίνια, χορτασμένος ο άνθρωπος από τη Γερμανία, ανέλαβε το Περιβραχιόνιο, πέρυσι, πρόπερσι που μας κλέψαν το πρωτάθλημα, πήγε μέσα στο τελικό. Όποιος από εμάς πάει να βαρέσει την πινακίδα, δεν πρόκειται στον αιώνα τον άποντο να τη σπάσει. Του βγήκε όλο το βάρος στον άνθρωπο, αλλά είδες τι το είπες, Κώστα, με εκείνο το φάουλ. Και σε όλους εμάς. Ακριβώς. Το χρόνο δεν θα τους αφήσω ούτε κολυμπηθρόξυλο, ρε. Θα τους πάρω και τα μέτρα. Και τις χάρτινες και τους γάμπρους. Έτσι. Λοιπόν, γεια σου, Κωνσταντίνε μου. Φιλιά. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Γεια σας. Ναι. Μεθ επόμενος. Έχουμε θεματάκι σήμερα. Καλημέρα. Όλα... Καλημέρα. Καλώς το, ναι. Καλώς το, Χάρη. Έλα. Όλα good. Όλα good. Έλα, μανιού. Λοιπόν, φίλε, σήμερα είναι μια μέρα που... μπαίνει σε... και δεν γελάς. Σωστό. Ή εγώ ή εσύ. Ναι, ναι. Κλείνει η πόρτα και ένας από τους δύο θα φύγει όρθιος. Ακριβώς. Σαν κάτι ταινίες που γίνονται μάχες σε κλουβιά που έχει ακούγεται. Κάτι να πούμε καράτε ακριβώς. Που είναι... Δεν ξέρω πώς ακούγεται και αν ακούγεται κάπως. Πάντως έτσι πρέπει να πούν τα παιδιά σήμερα. Ή εγώ ή εγώ. Κανένας από τους δυο μας. Ή εγώ ή εγώ. Δεν έχει κάτι άλλο. Δεν γελάω γιατί αισθάνομαι τι πρέπει να κάνω. Και χωρίς πολλά. Ούτε φανφάρες ούτε λόγια. Όχι, δεν χρειάζεται τίποτα. Πράξη. Κερδίζεις. Πράξη. Όχι απλά κερδίζεις. Προκρίνεσαι. Ειδικά. Προκρίνεσαι. Γιατί και το 2-1 νίκη είναι, έτσι. Όχι απλά κερδίζεις. Ισοπεδώνεις. Γιατί λες, φίλε, με πρόσβαλες. Δεν ξέρω πώς ακούγεται και πόσο... μπορεί να το. Ναι. Να, έτσι, να έτσι, έτσι, όχι, όχι, σωστό είναι. Βέβαια, πρόσεξε. Με μία υποσημείωση, έναν αστερίσκο. Σου έδωσα εγώ το δικαίωμα να με προσβάλλεις. Επειδή λοιπόν έκανα έτσι. Το λάθος, πρέπει λοιπόν. Να το διορθώσω. Αυτό ακριβώς. Και το διορθώνω με μία εκοφατική νίκη. Ισοπεδώνω, δεν χαρίζω τίποτα. Έτσι όμως θέλω και το λαό σήμερα. Έτσι γιατί θα τώρα είναι. Τελευταίο λαός. Έτσι, έτσι και ο κόσμος έτσι θα είναι. Είναι. Και ο κόσμος έτσι θα είναι, φίλε. Θέλω φωνή, θέλω κερκίδα. Έκανε sold out. Πάλι ο κόσμος θα είναι εκεί, φίλε. Κατάμεσο το γήπεδο. Sold out, okay. Χιλιάδες θέλω φωνή, στο PAOK TV. Αυτό. Υπομονή αν το match δεν πάει έτσι όπως πρέπει από την αρχή. Λέω, ομιγέννητο. Υπομονή. Στήριξη σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Το match με τον Πανιόνιο στο κύπελο είναι ένα παντοτινό μάθημα. Για το τι μπορεί να γίνει αν ο κόσμος είναι δίπλα σου. Πώς μπορεί να γυρίσει αυτή η ομάδα με κάθε αντίπαλο. Το οποιοδήποτε αποτέλεσμα. Έτσι. Και κάτι τελευταίο και να κλείσω κιόλας. Πίστη στην ομάδα, παιδιά, δεν έχει τελειώσει τίποτα. Μα δεν έχει αρχίσει καν. Μα δεν έχει αρχίσει καν τίποτα. Τι να λέμε τώρα. Τι να λέμε. Στην κλήρωση, αγόρι. 4.59. Και αν κερδίσω το εισιτήριο, δώστε κάνα ζουμουσάκι που το θέλει. Εισιτήρια κάνουμε μόνο μέσα από το βιβλίο, οπότε... Είναι, εντάξει, είναι. Έγινε. Εντάξει. Φιλιά. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Για αφιγραντήρα το λέω γιατί μπαίνουν στην παρέα μας και παιδιά αργότερα. Αφιγραντήρα TCL. 150 ευρώ η αξία του. Ένα καταπληκτικό εργαλείο για το σπίτι σας. Πολύ χρήσιμο για τις υγρές μέρες. Για τις μέρες του φθινοπόρου, του χειμώνα. Ένα τέτοιο μαραφέτη χωρίς πολλά με ένα... Ναι, με ένα μήνυμα FM κενό το μήνυμα στο 54526 ή απλά και με ένα σταθερό τηλέφωνο με τα τρία τελευταία ψηφία που μας αφήνετε για να σας βάλω στην κλήρωση γιατί είναι και είδος ανάγκης και όχι πολυτέλειας ο αφιγραντήρας. Και όσοι στέλνετε μήνυμα μέχρι στιγμής για να δω έχω ακόμα περιθώριο για ακόμα 4-5 έχω περιθώριο. Γράψτε ΠΑΟΚ δίπλα, ΠΑΟΚ Πανιόνιος. Δεν θα κάνω κλήρωση. Όσοι έχετε στείλει έχετε κερδίσει εισιτήριο. Δεν υπάρχει κλήρωση. Μόνο για τον αφιγραντήρα θα κάνω. Ναι, καλημέρα σας. Παρακαλώ. Μπορείτε να δείτε πώς πρέπει να είναι ο ΠΑΟΚ σήμερα. Για πες. Ο ΠΑΟΚ αυτή πρέπει να είναι με το λαρίνκι
στο στόμα. Αυτό να καταλάβει ο κόσμος ότι αυτό πρέπει να κάνει σήμερα. Ο φίλος μου ο Μαν Γιου, όταν βρεθήκαμε στην ομοδοσία, μου εξηγούσε κάτι για ένα εισιτήριο που είχε ξεχάσει και πώς ήταν όταν ήταν να μπει μέσα. Θυμάμαι ακόμα τη φάτσα που είχε. Αυτό ακριβώς πρέπει να είναι, φίλε μου. Ναι. Ξέρεις τι εννοώ. Ναι, ναι. Δηλαδή και ο κόσμος και οι παίκτες Κωστή. Πρέπει επιτέλους να είναι ο ΠΑΟΚ που ήταν με τον Άγιαξ, που ήταν πέρσι, που ήταν αυτοί που πήραν τον ντάμπλ. Και ο κόσμος με τη φωνή, με πολύ δυνατά, με πολύ παλμό, να πάρουμε την πρόκριση. Γράψε σκορ 4-0. Εγώ το βλέπω έτσι, αν το βλέπει κάποιος διαφορετικό δεν με πειράζει. Εγώ το βλέπω νίκη άνετη. Δύσκολα, δεν ξέρω πώς θα έρθει, αλλά έστω άνετα, δύσκολα δεν με νοιάζει, αλλά θα την πάρουμε την νίκη σήμερα. 4-0 Κωστή, γράψω. Δεν βάζω σκορ, δεν βάζουμε, σκορ δεν βάζουμε. Πες μου μόνο τα τρία τελευταία ψηφία για να σε βάλω για τον αφιγραντήρα. Τα ξέρεις, 600. Φιλιά, γεια σου Μανόλο. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι, γεια σας. Καλημέρα σε όλα τα σμουσάκια. Καλώς το Θουβού. Βάλε Γιώργος 500 τον αφιγρατήρα και άμα τον κερδίσω εδώ στον Κωνσταντίνο που έχει υγρασία, γιατί εγώ έχω. Υγρασία. Όχι, αφιγρατήρα. Για πάμε. Ναι. Εγώ συμφωνώ με τον Μανώλο, θα περάσω εύκολα. Θα τους βάλω 3-4 γκολ από αυτούς. Γιατί η Κωστή δεν ξέρω αν πρόσεξες, αλλά είναι ο πανετολικός της Σλοβακίας. Ναι, αλλά από αυτόν έχασε το πρώτο μάτς. Γι' αυτό εμείς καθορίζουμε τη μοίρα των παιχνιδιών. Γιώργο, εμείς καθορίζουμε το πώς θα είναι το αποτέλεσμα. Εμείς δεν ήμασταν αυτοί που έπρεπε στο πρώτο μάτς, το αφήσαμε το μάτς, 0-0, να χαλαρά, να αυτά και έγινε αυτό που έγινε. Εμείς λοιπόν, αν σήμερα είμαστε αυτοί που πρέπει, θα τους λιώσουμε και το αύριο θα γελάμε και θα μιλάμε για ένα 4-0, ένα 5-0, 3-0. Έτσι. Αν εμείς μπούμε και είμαστε τσίκι τσίκι, λάθος, άσχημα γυρίσματα, νευρικότητα. Δεν το πιστεύω. Δεν λέω τώρα. Εμείς καθορίζουμε τη μοίρα του παιχνιδιού. Η ομάδα θα μπει με το μαχαίρι στα δόντια. Θέλω να πω ότι ήμασταν απλά λίγο άτυχοι εκεί πέρα και ήταν λίγο τυχερή αυτή και έγινε 0-1. Αυτό είναι. Θέλω να πω τώρα όσον αφορά, γιατί ακούστηκαν για διάφορους που συζητάνε και για διάφοροι. Ας πούμε, παράδειγμα για τον Μπέλκα ή κτλ. Θέλει ψυχολογία, παιδιά, οι ποδοσφαιριστές είναι σαν τα παιδιά μας, όσοι έχουν παιδιά τουλάχιστον. Είναι σαν τα παιδιά μας. Όταν δεν είναι σε καλή κατάσταση, σωστά το λες. Χτυπήσει, πονάει, σωστά το λες. Κοιλιά του, το πόδι. Γιώργο του, μου, επειδή δεν μου αρέσει να κρύβομαι, να μιλάμε συγκεκριμένα με ονόματα. Η κουβέντα γίνεται τώρα για τα δύο πι. Για τον Μπέλκα και για τον Μπασχαλάκη. Έτσι, κοίτα, επειδή δεν είναι αυτοί που πρέπει. Εδώ, στείνονται λοιπόν ολόκληρες συζητήσεις γύρω από αυτούς. Επίτρεψε μου μισό δευτερόλεπτο. Στείνονται ολόκληρες συζητήσεις. Εγώ αρνούμαι τον Πέλκα και τον Μπασχαλάκη να τους κρεμάσω κατοκέφαλα. Αρνούμαι να το κάνω. Με την πρώτη ή με τη δεύτερη στραβή. Είναι μέλη της ομάδας που μου έφεραν το ΑΕΤ το πρωτάθλημα. Με πολύ μεγάλη προσφορά. Με πολύ μεγάλη προσφορά. Αρνούμαι να μπω στο παιχνιδάκι αυτών, οι οποίοι στείλουν ολόκληρες εκπομπές γύρω από έναν άνθρωπο, τον γδέρνουν ζωντανό, γιατί αλλιώς δεν έχουν τι να πούν. Αρνούμαι να το κάνουν. Έτσι. Άνθρωποι που κάνουν εκπομπές με αυτό το θέμα, ας πούμε, εντός αγωγικών, οι ακροατές περισσότεροι, είναι αυτοί οι οποίοι γκρινιάζουν με το παραμικρό. Και τι να κάνω δηλαδή τώρα. Ούτε προσέξτε, δεν λέω ότι είναι μια χαρά τώρα ο Πέλκας. Ούτε ότι ο Πασχαλάκης δεν έκανε λάθη. Δεν λέω αυτό. Ούτε έχουν αιώνια ασυλία. Ούτε αυτό λέω. Νομίζω συνεννοούμαστε, παιδιά, καταλαβαίνετε που είναι η γραμμή. Δεν το λέω για σένα, Γιώργο. Μιλάω γενικά. Επειδή έξω και εγώ κυκλοφορώ, βλέπω στα σχόλια τι γίνεται. Εδώ λοιπόν δημιουργούν, ρίχνουν ένα βότσαλο μέσα σε λιμνάζοντα ύδατα για να δημιουργηθεί αυτό ο κύκλο και να αρχίσει πάλι εσωστρέβε να τρογόμαστε. Γιατί πάντα πρέπει να έχουν κάτι να πούν. Τώρα, από μόνοι το λένε αυθόρμητα, επειδή τους βάζουν να τα πούν για να μου δημιουργήσουν εσωστρέφεια, για να γινόμαστε μπουρδέλο. Δεν ξέρω τι είναι, ρε φίλε. Αλλά συμβαίνει όμως την πρώτη στραβή. Έτσι. Αρνούμε να παίξω αυτό το παιχνίδι, φίλε. Δεν το έχω και ανάγκη, να σου το πω έτσι. Δεν το έχω. Αν αυτοί το έχουν ανάγκη. Είπαμε ότι είναι okay. Σαν παιδιά μας. Με νοιάζει. Έτσι πρέπει να συμπεριφερόμαστε στους ποδοσφαιριστές μας. Σαν παιδιά μας. Θέλουν στηρίξη πάντα. Και όταν δεν είναι σε καλή κατάσταση όπως ο Πέλκας, ας πούμε ο Πασχαλάκης, θέλουν περισσότερο. Προχτές στο πρώτο μάτσο εκεί που χάσαμε, το χειριστό που κάνει ο Πέλκας, που του βγάζει σέντρο νομίζω ο Μπίσε και γυρνάει για τον με τον Πανετολικό λες. Ναι, με τον Πανετολικό. Ναι, με τον Πανετολικό. Έκανε ένα ψαλιδάκι περίπου σαν αυτό του Ακπομ στον τελικό. Ναι, αν έμπαινε, ναι. Αν έμπαινε. Ρίξε ψυχολογία.
Μπέλκας έπαιξε ψυχολογίας. Άμα θα βάλει 2-3 γκολ θα ανέβει πάρα πολύ. Τέλος πάντων. Πρέπει και ο ίδιος πρέπει να ξέρει ότι θα υπάρξουν και αυτές οι κακές εμφανίσεις. Και ότι ο κόσμος έχει απαιτήσεις από αυτόν. Φοράει το περιβραχιόνιο, φοράει το 10 στην πλάτη. Είναι βαριά ευθύνη. Είναι αυτές οι ευθύνες που πρέπει να ανταπεξέλθει. Και να είναι ο Πέλκας του τελικού πέρσι. Μπορεί να τον προστατεύσει και ο προπονητής λίγο. Δηλαδή μπορεί να βάλει αριστερά κάποιον άλλον και να βάλει τον πίσω Βαρδεκάρη λίγο για να. Δεν ξέρω αν του έχει στοιχήσει το ότι τον βγάζει σε 3 μάτς συνεχόμενα, τον βγάζει αλλαγή στο 60 και στο 65. Δεν ξέρω. Απλά θέλω να πω, παιδιά, και για την Ευρώπη ακόμα. Δηλαδή τώρα η Έστερ σου, δεν ξέρω εγώ, η Βίντι και οι άλλες ομάδες, πιο μικρές, όχι ο Άγιαξ, έτσι. Και αυτές οι ομάδες πρέπει, όπως έδειξα στην Ελλάδα ότι τον Πανετολικό, χωρίς να θέλω να προσβάλλω κάποια ομάδα ελληνική, μικρή τέλος πάντων, τον Όφη ή δεν ξέρω εγώ ποιον άλλο, τον Πλατανιά ή την Κέρκυρα, ότι θα έρθουν εδώ και δεν θα φάνε κάτω από 3 ή όταν θα πάω εκεί ακόμα δεν θα φάνε κάτω από 2. Έτσι και αυτές οι ομάδες στην Ευρώπη έρχεται, είμαστε στη φάση προσαρμογής. Ναι, είναι, ήταν, κοίταξε, ήταν νωρίς τα μάτς, έφυγε ο προπονητής, τα έχουμε πει αυτά. Ναι, έφυγαν παίκτες. Δεν ήρθαν παίκτες για να τους αντικαταστήσουν αν ήρθαν, δεν έχουν μπει ακόμα στο νόημα. Έτσι. Βλέπουμε ότι ο Στοχ είναι σαν να μην ήρθε ο Στοχ, παιδιά. Εγώ από το Στοχ περίμενα να είναι ο Στοχ των δύο τελευταίων ετών. Δεν είναι. Και όταν μπήκε, άλλος ψυχολογίας παίκτης. Δεν είναι ακόμα σε επίπεδο της κατάστασης. Έγινε, Γιωργάρα! Λοιπόν, άντε, σέβαλα. Ζουμουσού, αδερφέ. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας και sorry που περιμένατε. Ναι. Εγώ είμαι. Έλα, Γιωργάρα μου. Έλα. Έλα, Παύλε, έλα. Έλα, Παύλε. Κάερε στάπερ μητίδο λεβαντάς και σοπλικατόριο. Που σημαίνει. Επιτρέπεται να παίζεις, επιβάλλεται να σηκωθείς. Και τι λέμε εμείς. Ζουμουσού λέμε σήμερα και όλα τα καίνε. Γόρι μου. Όλα τα καίμε. Κουφάλα νεκροδάφτη. Δεν θα πεθάνουμε ποτέ, έφτασε η ώρα σου. Λοιπόν, έλα. Να τα πάρω πάλι, θα επαναλάβω τα ίδια ρε. Δεν γίνεται ρε. Είπαμε πίστοση χρόνου και στήριξη στην ομάδα μας. Η ομάδα μας είναι τα παιδιά μας όπως λένε όλοι ρε παιδιά. Ηχητική βία. Δεν χρειάζεται να βρίζουμε. Ποιον Πέλκα βρίζει ρε. Αυτός δεν ήταν που σου δώσε τα 2 W και 3 κύπελα και τα αίτητα και τα πάντα όλα. Παρεπιπτόντος, Παύλε, συγγνώμη. Ακόμα και ο παδός δεν έχει δικαίωμα να λογοφέρεις μαζί του. Συγγνώμη που σε διακόπτω. Να μην συμφωνήσεις, ναι, αλλά να μαλώσεις με συνοπαδός σου, όχι ρε, όταν φοράει το σήμα του ΠΑΟΚ. Δεν έχουμε το δικαίωμα. Έτσι. Εγώ δεν θα πω, βάλε μου 9.47, Παύλος. Και τώρα φρυγαντήρα πώς το λες. Ναι. Γιατί έχουμε και τα προβλήματά μας. Λοιπόν, εγώ δεν θα πω αποτέλεσμα Κωστή μου. Εγώ θα πω πρόκριση στην ομαδάρα μου. Έτσι. Έτσι Παυλάρα, σ' ακούω. Δεν θέλω να σε διακόψω. Πρόκριση στην ομαδάρα μου με οποιοδήποτε αποτέλεσμα. Μόνο οι νεκροί δεν κάνουν λάθη ρε. Πάτε το χαμπάρι όλοι σας. Φιλιά, γεια σου Παυλάρα! Να σε καλά Παυλάρα μου. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. 2310-287-888. Είστε συντονισμένοι στο Λίμπερο. Εδώ είναι αθλητήρι Ζουμουσού, η εκπομπή μας. Το λέω για τους καινούριους. Καλωσορίζουμε. Γεια σου Βασιλική. Γεια σου Ανέστη. Γεια σου Δήμητρα. Καινούριους στην παρέα έχουμε. Τους καλωσορίζουμε. Ελάτε, θα μπείτε στο πνεύμα μας, θα μπείτε στη λογική μας. Είμαστε αμιγώς ποδοσφαιρικοί και αθλητικοί σήμερα. Δεν είναι πάντα έτσι εκπομπή, αλλά έχουμε τα θέματά μας. Έχουμε την σημαντική αναμέτρηση σήμερα το βράδυ. Γι' αυτό. Θα περάσουμε σήμερα και πιο χαλαρά θα είμαστε. Και με τα τραγουδάκια μας και με τα ανέκδοτά μας και έτσι. Όπως είναι η εκπομπή, το infotainment που λένε τώρα οι παραμορφωμένοι. Όμως σήμερα το μυαλό μας και όλη η εκπομπή είναι αφιερωμένη εκεί. Δεν μπορούμε να συζητήσουμε κάτι άλλο, το καταλαβαίνετε. Τι να πούμε δηλαδή. Πάμε. Καλημέρα. Ναι. Γεια σας. Περίμενε. Ναι. Σε εσάς μιλάμε. Έφυγες. Πάμε στον επόμενο. Καλημέρα. Ναι. Έχουμε ένα θεματάκι σήμερα. Καλημέρα. Στον μεθ επόμενο. Σε εσάς μιλάμε. Πέσανε όλοι. Πέσανε όλοι μαζί. Άστο. Θα πάμε σε διάλειμμα έτσι κι αλλιώς. Σε διάλειμμα. Έχω διευκρινίσει. Ίσως... Συγγνώμη αν γίνομαι κουραστικός πολλές φορές. Αλλά επαναλαμβάνω, όταν βλέπω και ο χι παίχτης δεν είναι σε καλή κατάσταση, ο ρόλος μου
και εμένα που έχω μικρόφωνο και εσένα που είσαι στην κερκίδα. Δεν είναι να το θάψεις ζωντανό. Το ξέρει και αυτός ότι δεν είναι καλός. Προσέξτε, δεν μιλάω για την περίπτωση που ο παίκτης δεν γουστάρει να παίξει. Εκεί είμαι πρώτος. Θα το βάλω στην πριονό κορδέλα. Που δεν θέλει να παίξει, που δεν γουστάρει ρε παιδί μου να είναι εδώ. Ή κάνει μουτσούνες, ή το παίζει φίρμα. Άλλο αυτό. Αυτό είναι τελείως διαφορετικό. Εκεί πρώτος. Δεν μιλάμε για αυτήν την περίπτωση. Μιλάμε για την περίπτωση που έχει κάνει ένα κακό μάτς, δεύτερο κακό μάτς, ακούει τρία μπινελίκια, διαβάζει δύο σχόλια στο διαδίκτυο, τον βγάζει ο προπονητής νωρίς και τον παίρνει από κάτω. Εκεί οφείλω, εγώ που έχω μικρόφωνο και την όποια δύναμη, εσύ που έχεις τη φωνή στην κερκίδα, οφείλω τον δικό μου άνθρωπο, τον δικό μου παίχτη, να τον στηρίξω, να ξανασταθεί στα πόδια του, να πάρει ψυχολογία, αν ξέρω ότι μπορεί να παίξει. Αν ξέρω ότι δεν μπορεί, τότε αδίκως μιλάμε. Και φυσικά θα κάνει το λάθος. Και όχι ψη, τώρα μην το περιορίζουμε μόνο στον Πασχαλάκη, στον Μπέλκα. Απλά αυτή τώρα είναι. Βλέπω τι γίνεται. Το καταλαβαίνω πριν γίνει, όταν είναι κάτι να γίνει. Κάποιοι δεν μπορούν, αν δεν δέσουν κάποιον χειροπόδαρα και να του πετούν πέτρες. Έχουν μάθει έτσι. Αρρώστησαν πέρσι που η ομάδα πήγε και πήρε αίτητη το πρωτάθλημα. Αρρώστησαν! Άρα στην πρώτη στραβή έχουν θέμα, έχουν να ασχοληθούν κάτι. Εννοείται ότι αν ο Χι Πέλκας ή ο Χι Πασχαλάκης, μία, δύο κακές, τρεις, τέσσερις, πέντε, μεγάλε, εντάξει, η στήριξη δεν είναι για πάντα, εννοείται, κάτσε στον πάγκο, μπορείς παιδί μου να προσφέρεις, έτσι. Θυμηθείτε λίγο τι έγινε με τον Κλάους, ο Κλάους έδωσε τα 106 γκολ. Στήριξη, βεβαίως, άντε λεβέντη μου, άντε παλικάρι μου, ναι, μια, δυο, τρεις φίλε, δεν μπορείς φίλε, άστο. Ούτε είμαστε εδώ να είμαστε μόνιμο δεκανίκη σε κάποιον που έχει παρατήσει τον εαυτό του ή που κάνει κακή ζωή ή που παίρνει τα παχυλά συμβόλαια και αδιαφορεί. Όχι. Όχι όμως και στο πρώτο ντεφορμάρισμα γδάρσιμο. Βλέπετε πώς προστατεύουν τους παίκτες τους οι άλλοι κάτω. Τους βλέπετε. Τους ντεφορμέ πώς τους προστατεύουν. Πώς να αφήνουν τον καθένα να μπει να τον αγγίξει. Να τον αποδομήσει, να τον υποτιμήσει, να τον προσβάλλει, να του γαμπίπει την ψυχολογία. Βλέπετε πώς προστατεύουν την περιουσία τους. Εμείς υπάρχει, όχι όλοι, το ξαναλέω, σε μια στραβή πέφτουμε πάνω να τους φάμε ζωντανούς. Τέτοιο πράγμα να τρώμε τις σάρκες μας, τι να πω. Υποβοηθούμενοι βέβαια από συγκεκριμένους που έχουν αυτό ακριβώς σκοπό. Δεν είμαι εδώ ούτε για να κάνω αβάντα σε κανέναν, ούτε φίλοι μου είναι, ούτε με νοιάζει, το έχω ξαναπεί. Ούτε έχω κανένα φόβο μήπως δεν μου μιλήσει ο παίκτης, δεν μου δώσει συνέντευξη κτλ. Ούτε καν. Όπως νιώθω, αυτό λέω. Μπείτε σήμερα μέσα, φάτε τους τα λαρίγκια. Με ψυχολογία ΠΑΟΚ Νταμπλούχου. Ψυχολογία αίτητου πρωταθλητή. Μην τους βλέπετε καν. Καν. Και ο κόσμος θα είναι μαζί σας. Πάμε σε διάλειμμα. Εννοείται η Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιο είναι η κορυφαία ταβέρνα στην πόλη. Θα τρελαθείτε με αυτά που θα φάτε εκεί. Σε ένα πλήρως ανακαινισμένο χώρο. Πεντανόστιμα τα κρεατικά του, ζουμερά, εκλεκτά. Τόσα χρόνια ο Διέκο Μπαντσέτα και η υπόλοιπη κομπανία σε ένα πλήρως ανακαινισμένο χώρο. 705-750 τηλιβεριά. Θυμηθείτε με. Μπαίνετε, λέτε ζουμουσού. Σε όλους τους χορηγούς ισχύει αυτό. Όταν θα πάρετε τηλέφωνο στον Κλιμάρτ στο 917-646 θα βγει ο Κώστας ο Κιωσές του πείστε ζούμου σου. Έλα. Ο τρελός ο 810 λέει ότι είσαι κορυφαίος στο κλιματιστικό. Έλα να δεις το χώρο το σπίτι να μου δώσει τιμή. Παντού θα σας κάνουν καλύτερη τιμή. Και οι κορυφαίοι τεντάδες μου. Γιώργος και Γιάννης Καντουρτζίδης, μπαμπάς και γιος. 430-011. Στην τέντα τέχνη. Τέχνη στην τέντα. Τα πανιά τους. Το πόσο δυνατά δεμένα είναι όλα. Οι μηχανισμοί, οι αυτόματοι, οι αντινεμικές ζελατίνες, τα πάντα. Μπείτε και στο tendahome.gr να δείτε. Αυτό που σας λέω ισχύει για όλους τους χορηγούς που ακούτε, επειδή δεν έχουμε απλά μια τυπική σχέση. Εννοείται, ούτε με την Ηλεκτρονέτ, ούτε με το Αιγαίο, ούτε με τον Νικολαίδη. Είναι χρόνια μαζί μας. Άρα μπαίνετε και λέτε, εγώ είμαι τσατσαρόσκυλο. Ο τρελός λέει αυτό και αυτό. Όχι ότι τον κόσμο τον άγνωστο δεν τον περιποιούνται, αλλά ένα λόγο παραπάνω όταν θα ξέρουν ότι είναι ακροατές. Θα κοιτάξουν να σας κάνουν και καλύτερες τιμές στα πάντα.
και στα ηλεκτρικά και στα και στις τέντες και παντού και στους κλιματισμούς και παντού. Θα πάμε σε διάλειμμα. Υπενθυμίζω για μία ακόμα φορά, κληρώνουμε ένα πολύ ζηλευτό δώρο. Έχω άλλα 3 εισιτήρια έχουν απομείνει. Άλλα 3 μπορώ να δώσω. Και φτάσαμε τον αριθμό πάνω κάτω, τώρα θα φάμε πολλά μπινελίκια, αλλά έτσι αφού το είπα. Λοιπόν, άλλα 3 εισιτήρια για ΠΑΟΚ Πανιώνιος και για τον Αφιγραντήρα. TCL από την ηλεκτρονέτ. Διάλειμμα και επιστρέφουμε! Έτσι. Θέλω να δώσω χαιρετίσματα στο Γιάννη και στο Θοδωρή Βουδούρη. Φίλοι, ο ένας είναι στη Γερμανία και ο άλλος στη φουσκωμένη κοιλιά της συζύγου, γιατί περιμένει το αγοράκι. Αν κατάλαβα καλά, περιμένει ή όταν το περίμενε έχει γράψει συνθήματα, φίλε, πάνω στην κοιλιά και έχει από κάτω γράφει «Σουφού ΠΑΟΚ κοιλιάς». Πόσο ήθος. Πάμε σήμερα. Πάμε να πάρουμε την πρόκριση. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Είμαστε ο Πανθεσσαλονίκιος Αθλητικός Όμιλος Κωνσταντινουπολιτών. Αυτός που πήρε πέρσι τον double. Αυτός που είναι ο αήττος πρωταθλητής. Πίστη, τρέλα, πάθος. Δεν μας πέφτει με τίποτα. Αυτή η πίστη, αυτή η τρέλα, αυτό το κέφι, αυτή η ενέργεια. Και έτσι θα πάμε να πάρουμε την πρόκριση. Και αύριο το πρωί να συζητάμε άλλα. Να τελειώσουμε με αυτό το βραχνά, γιατί μπήκαμε σε ένα μονοπάτι που δεν έπρεπε, έτσι κι αλλιώς. Okay, καταλαβαίνετε. Να τελειώσουμε αυτό, να διορθώσουμε τη μουτζούρα που έγινε στη Σλοβακία και να συζητάμε για τους αντιπάλους τα βράδια της Πέμπτης, να συζητάμε για ευρωπαϊκές βραδιές. Για αυτούς που ξημεροβραδιάζονται με το στόμα του να είναι συνέχεια γεμάτο με τη λέξη ΠΑΟΚ, έτσι θα είναι από εδώ και πέρα, ας το συνηθίσουν. Προκρίσεις στο Champions League θα παίρνουν και το μυαλό τους θα είναι στο ΠΑΟΚ και στο πρωτάθλημα. Αυτό έχω να πω. Αυτό. Πάμε, καλημέρα σας. Καλά, ρε Κουστή, καλημέρα. Τον Κουμπαράκι τον βάλανε στο VAR υπεύθυνο να τον επιβραβεύσουν. Στελάρα, δεν γίνονται αυτά. Εσύ του να με ζητάνε Κουμπαρά, μέσα να του κλείνανε. Τι γίνεται, ρε, τι γίνεται, γελάει ο κόσμος. Άμα έδινε το πέναλτι θα τον τιμωρούσανε, φίλε. Τώρα θα κάνει και καριέρα, τον κάνουν και διεθνή τώρα. Πάμε. Έτσι τα παίρνουν τα σήματα. Σ' ακούω, Στελάρα μου, έλα. Κωστή, ναι. Όλοι όσοι σήμερα όσα χιλιόμετρα κάνουμε, άλλος από την γειτονιά, το άλλος από μακριά, άλλος από πιο μακριά, είμαστε εκεί για να τους δείξουμε την πίστη μας, την αγάπη μας, ότι τους πιστεύουμε και ότι ένα αποτέλεσμα υπάρχει μόνο η πρόκριση. Εγώ θέλω από το πρώτο λεπτό μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο να τα δώσουν όλα και το αποτέλεσμα θα έρθει. Έτσι ακριβώς. Όλη η επίθεση έδειξε ότι είναι κατώτερη από εμάς, πρέπει να το αποδείξουμε μέσα στο γήπεδο. Να μπουν μέσα τα παιδιά και να τα δώσουν όλα. Όσοι παίξουν, όσοι επιλεχθούν, να τα δώσουν όλα. Ακριβώς. Δεν πρέπει να έχουν μια σταγόνα υδρότα. Καμία σκέψη. Καμία σκέψη άλλη. Από το πρώτο λεπτό πρέπει να τους δείξουμε ποιος είναι το αφεντικό μέσα στο παιχνίδι και ότι δεν υπάρχει περίπτωση από αυτό το γήπεδο σήμερα αυτοί να πάρουν κάτι περισσότερο από αυτό που τους αξίζει. Τα πες όλα, φίλε, τι να σου πω, δεν θέλω να σε διακόψω, να σου χαλάσω τον ηρμό γιατί το συνηθίζω. Τα πες όλα. Παρατάμε μαγαζιά γυναίκες, αυτά και τους πιστεύουμε γιατί είναι αγάπη. Και τα είπες με φίλε με τη σειρά προτεραιότητας, έτσι, και σημαντικότητας. Παρατάμε μαγαζιά γυναίκες. Αν δεν ακούει, δηλαδή αν δεν ακούει η γυναίκα, δεν υπάρχει πρόβλημα, έτσι. Αλλά πρώτα να είναι το μαγαζί, το οποίο μαγαζί μπορεί να ακούσει και να παρεξηγηθεί. Που θα το πεις δεύτερο. Ναι, ρε φίλε, εδώ το αξίζει να πει Κουστή σήμερα τώρα το βράδυ να έχεις 120 άτομα, εσύ το αφήνεις για την καψούρα μας και να... Εγώ αυτό που θέλω να δω να ματώσουν μέσα στο γήπεδο. Έτσι, ο κόσμος θα κάνει και σήμερα το καθήκον του, το κάνει ήδη και με τις χιλιάδες εγγραφές για το ΠΑΟΚ TV. Ο κόσμος θα είναι εκεί, κατάμεστη, θα είναι λάβα το γήπεδο σήμερα, γιατί καταλαβαίνει ο κόσμος επίσης τι μάχη γίνεται εντός και εκτός αγωνιστικού χώρου. Σε τι πόλεμο έχει μπει η ομάδα. Τώρα όσοι μας λένε γραφικούς και ότι βλέπουμε εχθρούς παντού, να πάνε να διαιωνίσουν το είδος, έχω να πω. Σε αυτούς που μας λένε περίεργους. Κανένα πρόβλημα. Μπράβο στην ανακοίνωση του συνδέσμου φιλάθλου του ΠΑΟΚ. Την έχω μπροστά μου και θα τη διαβάσω. Πολύ γεμάτη, πολύ ουσιώδης ό,τι γράφουν. Κάθε κουβέντα μέσα. Κάθε κουβέντα. Θα πω δηλαδή ότι πραγματικά όλος ο οργανισμός του ΠΑΟΚ είναι σε ένα πόλεμο με όλους, φίλε, με όλους. Έτσι. Είναι όλοι απέναντί μας, γι' αυτό πρέπει να είμαστε κι εμείς εισπυρωμένοι, τελείωσε. Έτσι είναι ακριβώς, όπως το λες. Φιλιά πολλά! Το βράδυ μια γροθιά έγινε, φίλε Κωστή, τα λέμε, γεια! Πάμε παρακάτω, καλημέρα σας! Ναι! Καλημέρα! Καλώς το παιδί! Good the boy! Good the boy, έλα!
Γιάννης Μάνχαεμ, χαιρετών το πλήθος. Έλα ρε Γιάννα, πού είσαι? Ζουμουσού, είναι διαδρομή Θεσσαλονίκη, Κατερίνη, πάω να αφήσω το αυτοκίνητό μου και να ετοιμάσω την ψυχολογία μου να γυρίσω για να έρθω για το υπερπάντων. Σε πολύ ωραίος, φίλε. Σε πολύ ωραίος, λοιπόν, πολύ ωραίος. Να δώσω ένα μήνυμα στο λαό που ακούει. Σήμερα ετοιμάστε την ψυχολογία σας να είναι τέτοια όπως είναι τα κάρβουνα ζεστά. Βάλτε φωτιά στην ψυχή σας, ετοιμάστε την και όταν μπείτε στο γήπεδο εκτοξεύστε όλη αυτή τη δρόγα και την ενέργεια που έχετε μέσα για να γίνει το καμίνι της Τούμπας. Δεν περνάει κανένα σήμερα. Ή εμείς ή εμείς. Δεν υπάρχει άλλο τίποτα. Οι λεπτομέρειες είναι για τις εφημερίδες και τους δημοσιογράφους. Εμείς ξέρουμε σαν λαός το τι πρέπει να κάνουμε. Ακριβώς. Κρεμία και μόνο ό,τι θέλει η ομάδα θα τις δίνουμε. Δεν θα τη φορτώνουμε και δεν θα ζορίζουμε τις καταστάσεις. Φιλιά, την αγάπη μου στους όλους. Καλημέρα. Να σε καλά. Πάπες τέλεια. Να σε καλά, αδερφέ μου. Να σε καλά. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Πέσαμε. Πέσαμε. 2310-287-888. Καταλαβαίνετε τη σημαντικότητα της υπομονής σε τέτοια παιχνίδια. Το καταλαβαίνετε, έτσι. Δηλαδή, πες ότι το μάτς δεν είναι αυτό που θέλουμε. Να είναι στο 10, να είναι 1-0 και στο 15 να είναι 2-0. Πες ότι δεν γίνεται αυτό. Ότι είναι 0-0, ότι περνάει το ημίχρονο, ότι αρχίζει και περνάει ο χρόνος. Ή ομιγέννητο, αυτοί βάλουν ένα γκολ. Δεν τα παρατάμε, δεν παγώνουμε στην κερκίδα και για τους παίχτες του λέμε, το λέμε αυτό έτσι, το καταλαβαίνετε. Ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία να μην χαθεί η πίστη στο στόχο. Αν το χάπτε, τέλος, γεια σας. Άμα σε πάρει από κάτω, δεν έχει επιστροφή. Είναι κατανοητό. Και δεν μιλάω μόνο μέσα στον αγωνιστικό χώρο, μιλάω και έξω, στην κερκίδα. Αν χαθεί η πίστη, γεια σας. Και λέμε συνέχεια το μάτς με τον Πανιόνιο, γιατί είναι ένα κλασικό παιχνίδι τέτοιο που στράβωσε το πράγμα. Τέλος πάντων, πάμε. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα, Κωνσταντίνε. Καλώς το φιλάρετο. Έλα, γόρι μου. Είναι πολύ εύκολο να ξεχνάμε. Και δυστυχώς το κάνουμε εμείς που ουσιαστικά αγαπάμε και την ομάδα. Ίσως κάποιοι δεν την αγαπούν με τον ίδιο τρόπο μάλλον. Και αυτούς προσπαθούν να ανακαλύψουν κάποιοι παραγωγοί και κάποιοι δημοσιογράφοι που λένε ότι είναι και αυτοί της ομάδας. Απλά είναι ο τρόπος τους για να ζουν, γιατί έτσι έχουν μάθει να φτιάχνουν εκπομπές. Δεν ξέρουν να κάνουν άλλα πράγματα, να λειτουργούν με άλλο τρόπο. Αλλά όταν έχεις μια ομάδα η οποία πραγματικά σου έχει δώσει φοβερά πράγματα, αυτή η ίδια ομάδα στα έχει δώσει μέσα σε 2 χρόνια. Όταν έχεις εξαναγκάσει ολόκληρο το σύστημα να σου την πέσει και να σου του πάρει ένα πρωτάθλημα, όταν έχεις κάνει το ΟΑΚΑ παραθεριστικό σου και ανά πάσα στιγμή δεν μπορεί κανείς να σου κάνει τίποτα. Όπως το πες. Όταν εσύ βλέπεις ότι μπορείς ακόμα και τώρα πριν λίγες μέρες τη μεγάλη ομάδα του Άγιαξ να την κάνεις να φοβάται και να ζορίζεται, να την κάνεις μικρή ομάδα, σημαίνει τότε ότι πραγματικά αυτοί οι ίδιοι παίκτες έχουν πολλές δυνατότητες και μπορούν να το κάνουν. Το μόνο που χρειάζεται είναι να χαλαρώσουν, γιατί υπήρχε μια νευρικότητα, ίσως μια ένταση, ποιος ξέρει για ποιο λόγο, αλλά το βασικό είναι να δείξουν απλά αυτό που είναι, δεν θέλουν τίποτα άλλο. Όπως ακριβώς το λες. Να δείξουν αυτό που... Δεν τους ζητάμε να κάνουν κάτι που δεν μπορούν ή κάτι που δεν ξέρουν. Τους ζητάμε να κάνουν αυτό το οποίο ξέρουν καλά. Το κάναν πέρσι όλη τη χρονιά. Δεν λύγησαν σε καμία πίεση. Δεν υπέκυψαν σε κανένα άγχος. Και έκαναν αυτό που έπρεπε. Με όλη τη χρονιά στα κόκκινα. Στα κόκκινα όλη η χρονιά. Αυτό ας κάνουν. Αυτό ας κάνουν λοιπόν απόψε. Οπότε δεν χρειάζονται πολλά, ούτε υπέρβαση ούτε τίποτα. Είναι απλά τα πράγματα.
με έναν απλό τρόπο ας δώσουν τη χαρά σε χιλιάδες κόσμο που θα είναι εκεί πέρα και σε ακόμα πιο πολλούς που θα τους βλέπουν και θα το χαρούν όλοι μαζί. Έτσι είναι. Γεια και χαρά. Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Διαβάζω την ανακοίνωση, πιθανό να τη διαβάσατε, άλλο όμως το διαδίκτυο, άλλο το ραδιόφωνο. Θέση είναι όλων των συνδέσμων, έτσι. Το τελευταίο διάστημα γίναμε μάρτυρες μιας καλά σκηνοθετημένης και απόλυτα κατευθυνόμενης επίθεσης από το συνδρομητικό κανάλι προς το Σύλλογο, λόγω της απόφασης του να μην υποκύψει στις προσπάθειες εκβιασμού με φόντο τα τηλεοπτικά δικαιώματα των εντός έδρας αγώνων της ομάδας μας. Η τελευταία τοποθέτηση μάλιστα της Νόβα μας κάνει πραγματικά να αναρωτιόμαστε πώς είναι δυνατόν να ξεκινάει ένα πρωτάθλημα στο οποίο τόσο απροκάλυπτα αποδεικνύεται πως η προσπάθεια ανατροπής του ΑΕΤ του πρωταθλητή περιλαμβάνει εκτός αγωνιστικά κριτήρια εξωγενείς παράγοντες οι οποίοι εξ ορισμού θα έπρεπε να διακρίνονται για την αντικειμενικότητά τους. Παρεπιπτόντως, σε άριστα ελληνικά η ανακοίνωση, έτσι, βλέπετε. Έχει ανέβει επίπεδο μέχρι και σε αυτό η ομάδα. Συνεχίζω. Μία επίθεση που είχε ξεκινήσει πολύ νωρίτερα από το σύνολο σχεδόν του τύπου, που με αφορμή την αρχική πρόταση της ΕΡΤ, την οποία χαρακτήριζε ως σκανδαλώδη, θυμήθηκε τα χρήματα του Έλληνα φορολογούμενου πολίτη και πως αυτά κατασπανταλώνται. Μάθαμε ξαφνικά λοιπόν πως τα χρήματα του Έλληνα φορολογούμενου δεν κατασπαταλούνται όταν ο Ολυμπιακός έπαιρνε αντίστοιχα και υψηλότερα ποσά στο παρελθόν, δεν κατασπαταλούνται όταν χρησιμοποιούνται για την ανέγερση του γηπέδου της ΑΕΚ, δεν κατασπαταλούνται όταν επί δεκαετίες ολόκληρες ο ΟΤΕ ήταν ο κύριος χορηγός του Παναθηναϊκού, δεν κατασπαταλούνται όταν υπερχρεωμένες ΠΑΕ αρνούνται να πληρώσουν τα χρέη τους και επιλέγουν ως λύση την πτώχευση και την αλλαγή του αφημί. Σε αυτή την επίδεση βέβαια, συμμέτοχη είναι η νέα κυβέρνηση, ο Πρωθυπουργός και ο νυν Υφυπουργός Αθλητισμού Αβγενάκης, εγκάρδιος φίλος του υπόδικου για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση που ίσως τελικά να είναι συμμορία και μη προφυλακιστέου ιδιοκτήτη ακυβέρνητου πλοίου με 2 κιλά πρέζα. Μια κυβέρνηση η οποία κατακρεούργησε στο παρελθόν τη χώρα και τους κατοίκους της, ανάγκασε τους μισούς σχεδόν νέους να φύγουν στο εξωτερικό, πτώχευσε τους πάντες και τα πάντα και έχει σαν κουμάντο και βασικό χρηματοδότη τον δροσερό Έλληνα Πάμπλο Εσκομπάρ. Είμαστε σίγουροι πως τα νέα πλοία όχι απλά θα έρχονται ακυβέρνητα και με αυτόματο πιλότο από τη Λατινική Αμερική, αλλά θα τη χάνουν και υποδοχή αρχηγού κράτους στο λιμάνι του Πειραιά. Αυτούς αξίζει ο Έλληνας και αυτούς έχει. Και ενώ όλα τα παραπάνω ήταν για όλους μας λίγο πολύ αναμενόμενα, είχαμε την τύχη να παρακολουθήσουμε επιτέλους τη χρήση VAR στο εγχώριο πρωτάθλημα. Και η αλήθεια είναι πως στο σαββατιάτικο παιχνίδι του Γαύρου με την Τρίπολη, τα όσα τελικά συνέβησαν ξεπέρασαν ακόμα και τις υψηλές, η αλήθεια είναι, προσδοκίες μας. Μετά το πλάνο από το φεγγάρι και όλα τα ωραία που διαδραματίζονται στο συγκεκριμένο γήπεδο ως συνήθως, ακούσαμε ξανά για ανθρώπινα λάθη, για δοκιμαστική περίοδο χρήσης του συστήματος και άλλες πολλές αστείες δικαιολογίες που χρησιμοποιούν άνθρωποι με μηδενική αξία και αξιοπρέπεια ώστε να δικαιολογήσουν αυτά τα οποία είναι ξεκάθαρα σε όλους. Το ξεκίνημα της χρονιάς, ωστόσο, μας στέλνει ισχυρό μήνυμα από τα υψηλά κλιμάκια της UEFA και από τον, όπως ακούγεται, γιατί σίγουροι δεν είμαστε, γιο του Σάββα Θοδωρίδη. Τα ευρωπαϊκά παιχνίδια και όλα όσα έγιναν σε αυτά μας αποδεικνύουν περίτρανα πως τα εδώ και δεκαετίες καλομαθημένα παιδιά του Πειραιά παίζουν φέτος τα αρέστα τους. Πραγματικά, τους ευχαριστούμε για το γέλιο και την ικανοποίηση που μας προσφέρουν, νομίζοντας πως μπορούν να μας κάνουν έστω και για λίγο να κάνουμε πίσω σε όλα όσα έχουμε θυσιάσει ομάδα και κόσμος δεκαετίες τώρα. Ο ΠΑΟΚ μας από την ίδρυσή του μέχρι σήμερα δεν υπέκυψε ποτέ, δεν λιγοψύχησε ποτέ, δεν συμβιβάστηκε ποτέ. Η απεριόριστη αγάπη μας για το Σύλλογο τον κράτησε ζωντανό σε χρόνια δύσκολα. Δεν πρόκειται να τον αφήσει ούτε τώρα προστάτευτο. Την Πέμπτη, στο ευρωπαϊκό παιχνίδι με τη Σλόβανη, η ομάδα μας χρειάζεται. Και εμείς είμαστε αυτοί που πρέπει να της δώσουμε την όθηση για την είσοδο στους ομίλους του Europa League. Το Champions League δυστυχώς για αυτούς θα πρέπει να μας περιμένει ακόμα ένα χρόνο. Χαιρετίζουμε την προσπάθεια της ΠΑΕ για τη μετάδοση των αγώνων μέσω του ΠΑΟΚ TV και καλούμε τους απανταχού ΠΑΟΚτσίδες να στηρίξουν αυτή την πρωτοφανή προσπάθεια στα παγκόσμια δεδομένα. Ο ΠΑΟΚ δεν εκβιάζεται και δεν έχει ανάγκη την ανάγκη κανενός. Τα χρήματα του Έλληνα φορολογούμενου πολίτη μπορούν να συνεχίσουν να τα κατασπαταλούν όλοι και άλλοι. Εμείς ούτε το κάναμε ποτέ, ούτε έχουμε διάθεση να το κάνουμε στο μέλλον. Τέλος, δεν θα μπορούσαμε να μην αναφερθούμε στο τμήμα μπάσκετ του Συλλόγου. Θα θέλαμε να ενημερώσουμε πως οι προεγγραφές για τα εστία διαρκείας της επόμενης περίοδου έχουν ήδη αρχίσει και ότι ο κόσμος μπορεί να απευθύνεται στους κατατόπους συνδέσμους. Ο κόσμος θα πρέπει να στηρίξει μαζικά το τμήμα σε μια χρονιά που πραγματικά μας έχει ανάγκη. Το επόμενο διάστημα θα πάρουμε θέση για όσα έχουν γίνει μέχρι σήμερα
καθώς επίσης και για το ποιοι ευθύνονται για την κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε. Αυτή τη στιγμή, ωστόσο, προέχει η ενεργοποίηση και η έμπρακτη στήριξη όλων μας μετατιμής σύνδεσμη φίλων ΠΑΟΚ. Αυτό είχα να πω, αυτό είχα να διαβάσω. Είπαμε, αλλιώς το γραπτό, αλλιώς θα το ακούει ο κόσμος. Υπάρχει κόσμος που δεν μπαίνει στο διαδίκτυο ή που δεν είναι σε αυτή τη διαδικασία. Γι' αυτό και αργά και πού διαβάζουμε ανακοινώσεις. Ούτε έχουμε τη δυνατότητα να διαβάζουμε κάθε φορά, κάθε μέρα, κάθε ανακοίνωση, κάθε διδέσμου για το οτιδήποτε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Καλημέρα, γεια σου Ανδρονίκη, Ορφανίδου. Βάλαμε και τον αφιγραντήρα για να στεγνώνουν τα παουξάκια, τα φανελάκια. Καλημέρα, Κωστή. Και με τη Νίκη. Γεια σου Παναγόπουλε, Β' αφιγραντήρα. Γεια σου Βαγγέλη και Βοριάν. Γεια σου Βαγγέλη, καλημέρα Κωστή Ζουμουσού, επειδή σήμερα θα περάσουμε στου ομίλου. Γεια σου Γιώργο Νί από το Ρήσιο. Ζουμουσού και απόψε μαζί σου. Κωστή, καλημέρα, δεν μασάμε τίποτα. Η ομάδα μα θα κάνει δουλειά τη όπω ξέρει. Άντε Παοκάρα, βάλεμε σκληρό, λέει ο Γιάννη από του Αμπελόκηπου. Η Μαρία λέει πίστη, έτσι όπω μιλά, με κάνει λέει και θα κρίζω για τον Παοκ. Σε ευχαριστώ πολύ, έτσι πρέπει να νιώθουμε. Όπω νιώθουμε, έτσι μιλάμε. Καλημέρα, ο Κεσίδη ο Σάβα. Καλημέρα σε όλου, ω αφιγραντήρα, όλοι για την πρόκριση. Να γεια στο στόμα σου, λέει η Λαμπρινή και ο Γιάννης. Γεια σου Λαμπρινή. Γεια σου Λαμπρόπουλε, καλημέρα. Γεια σου Γιώργο από το Ρήσιο. Φιγραντήρας ΠΑΟΚ με πίστη για την νίκη. Καλημέρα Κωστή, καλή εμφάνιση. Θα ζήσουμε μεγάλες στιγμές ΠΑΟΚ και εισιτήριο Παπλάκης ο Γιάννης. Σταματήστε καταρχήν εδώ που λέμε τώρα, stop. Όσοι στείλατε, στείλατε. Όσοι έχετε γράψει ΠΑΟΚ δίπλα, έχετε εισιτήριο για την αναμέτρηση με τον Πανιόνιο. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Γεια σου Ιωάννα μου, να σε καλά. Γεια σου Αλευρούδη Μανώλη. Γεια σου Καραΐσκο Γιώργο. Γεια σου Βασιλάκη. Πι αφιγραντήρα νίκη απόψε παθησία. Γεια σου Αιβατζή Διανέστη. Καλημέρα Κωστή από Λαγκαδά. Παοκάρα Γερά. Γεια σου Κόνσουλα ή Κονσούλα Βασίλη. Ζούμου σου καλημέρα Κωστή αφιγραντήρα. Ο Χάσκο ο Βασίλη. Καλημέρα. Ο Λεωνίδα ο Κορονίδη. Καλημέρα. Ο Αγιομαυρίτη ο Παναγιώτη. Καλημέρα 3-0. Άλλο Γιώργο Μελή απόψε να του φάμε. Γεια σου Γιώργο από το Ρήσιο. Καλημέρα Ζούμου σου νίκη στον Πάοκ. Γεια σου Ραμπατζή Σωτηρία. Ο αφιγραντήρα καλή επιτυχία. Λοιπόν, γεια σου Ανέστη Καϊσερλίδη, γεια σου Παναγιώτα, καλημέρα στον Δημήτρη, γεια σου Χριστίνα μου, καλημέρα Ζουμουσού, πάμε να πάρουμε την πρόκριση 4-0 σήμερα, τους λέρουμε από το πρώτο λεπτό, λέει ο Ανδρόνικος, γεια σου Βασιλική μου, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ, πρέπει να φύγω, πρέπει να φύγω. Λοιπόν, όσοι στείλατε μήνυμα και έχετε βάλει ΠΑΟΚ δίπλα, έχετε εισιτήριο για ΠΑΟΚ Πανιόνιος. Ενημερώνεστε, παίρνετε και τηλέφωνο. Στο 287-888 αφήνεται αφημί και, όχι αφημί, άμκα και αριθμό ταυτότητας, άμκα και αριθμό ταυτότητας στην γλυκύτατη Μαριλής μας, για να μπορεί να γίνει το σούξου μούξου και να πάτε να δείτε την ομάδα με τον Πανιόνιο. Εγώ πιστεύω ότι θα παρακολουθήσουμε το μάτς με τον Πανιόνιο όντες σε ομίλους του Europa League, ότι η ομάδα απόψε το βράδυ θα παρουσιαστεί με τρέλα, με πάθος, με αυταπάρνηση, με το μαχαίρι στα δόντια και θα πάρει αυτή την πρόκριση απέναντι σε έναν αντίπαλο που δεν έχει να με φοβήσει σε τίποτα. Μόνο ο δικός μου κακός εαυτός μπορεί να δώσει σε αυτούς την παραμικρή ελπίδα για πρόκριση στους ομίλους του Europa League. Εκεί είναι η θέση μας, εκεί θα παίξουμε. Αλλού ήταν η θέση μας βέβαια. Η θέση μας ήταν εκεί που ήταν χθες το βράδυ ο Άγιαξ, να διεκδικούμε την πρόκριση από τους Κυπρίους, από το ΑΠΟΕΛ, αλλά τα είπαμε αυτά και δεν είναι της παρούσης. Προχωράμε. Για τον Δημήτρη, σε ευχαριστώ Δημήτρη μου, να είσαι καλά, να είσαι καλά. Δεν χρειάζεται να τα λέμε αυτά, τα έχουμε πει, δεν χρειάζεται, δεν υπάρχει λόγος να τα λέμε στον αέρα. Για τον Σωτήρη που ρωτάει για τις αιμοδοσίες, δεν μπόρεσα να είμαι στην προηγούμενη αιμοδοσία. Όλο το χρόνο δεν χρειάζεται εμείς να κάνουμε τις μαζικές μας, τις ομαδικές, με το κινητό κέντρο αιμοληψίας. Δεν χρειάζεται. Μπορείτε μόνοι σας σε οποιοδήποτε νοσοκομείο της χώρας, σε οποιαδήποτε κλινική να πηγαίνετε και να λέτε: θέλω να δώσω αίμα για τους αθλητήριους, για την ομάδα αίματος των αθλητηρίων, για να μπορούμε εμείς κάθε μέρα να δίνουμε αίμα σε περιστατικά που είναι απαραίτητο, σε εγχειρήσεις, σε τέλος πάντων οτιδήποτε, οπουδήποτε χρειάζεται το αίμα ο καθένας. Δώσε μου, μαέστρο μου, ένα νούμερο από το 1 μέχρι το 99. Περίμενε, όχι. Μέχρι το 106, για να δώσω τον αφιγραντήρα. 73, το 73. Μαριλής, ετοιμάσου να πάρεις τηλέφωνο. Ο Βασιλάκης πι. 6947 σε 641. Βασιλάκης πι. Αφιγραντήρας νίκη απόψε, πάση θυσία. Πάρ' τον τηλέφωνο Μαριλής, να το βγάλουμε στον αέρα. Θέλω στα μεγάλα δώρα
Έτσι, για να μοιραζόμαστε τη χαρά. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι εμείς τα δώρα μας τα δίνουμε. Ούτε αφήνω υπονοούμενο ότι άλλοι δεν τα δίνουν. Σε καμία περίπτωση δεν γίνονται αυτά. Εμείς είμαστε εδώ για να δίνουμε χαρά στον κόσμο. Αυτό κάνει και η TCL σήμερα με την δωράκλα. Αυτό κάνει η ηλεκτρονέτ παμπουγής Νικολέτης που θα δίνουμε δωράκλες όλο το χρόνο. Βασιλάκης P 6947 641. Ναι. Ναι. Όχι. Ναι. Βασιλάκης είναι το επίθετο. Όχι. Το όνομα είναι Βασιλάκης. Και το P είναι το επίθετο. Ναι. Να ξέρουμε ρε παιδί μου πότε θα σου στείλουμε δώρο την πρωτοχρονιά. Ε? Εντάξει, βρε, εντάξει. Λοιπόν, αδερφέ μου, ναι, λέγε. Έχεις ξανακερδίσει τίποτα σε μένα? Σε σένα, ναι. Έχω ξανακερδίσει, ναι, τι, ένα τι? Αυτό, πώς το λέω, μια τηλεόραση. Τηλεόραση, α, έχεις κερδίσει και τηλεόραση λοιπόν. Μπράβο, ναι, λοιπόν. Ναι. Σήμερα κερδίζεις τον αφιγραντήρα. Ωραία. Είσαι πάρα πολύ τυχερός. Ωραία. Η λέξη είναι κολόφαρδος, αλλά τέλος πάντων. Με την νίκη, άσε τον αφιγραντήρα, με την νίκη, ρε. Α, ναι, τον αφήνω, θα το δώσω αλλού. Ναι. Να το δώσω αλλού. Με την νίκη, θα έρθει η γυναίκα να τον πάρει. Α, το έτσι, δεν δε θα έρθει εδώ. θα πάει η σύζυγος, ναι, από την ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης στην Ανδρέα Παπανδρέου 10 στο Κορδελιό. Έτσι. Ένα, και θα πει είμαι του Βασιλάκη η σύζυγος. Βασιλάκης πει, πάρε τώρα να δώσεις και το επίθετο στη Μαριλίζ έξω, γιατί με το Βασιλάκης πει, έτσι, να είσαι πάντα τυχερός από 106, πόσα μηνύματα έστειλες? Τρία. Μια χαρά είσαι, φίλε. 3 στα 106. Να είσαι πάντα τυχερός, πρόκριση με αφιγραντήρα. Άντε. Αυτό είναι. Να είσαι καλά. Να είσαι εσύ πάντα τυχερός. Να είσαι πάντα. Ποια θα πάρω τώρα από το όνομα? Τι, αφού είπες ότι δεν το θέλεις τον αφιγραντήρα, είπες μόνο την πρόκριση. Ναι, αλλά η γυναίκα μου το θέλει. Α, η γυναίκα το... Εσύ την πρόκριση, η γυναίκα τον αφιγραντήρα. Τώρα μόλις κλείσουμε, πάρε τηλέφωνο. Μάλλον μην κλείσεις, μην κλείσεις, θα σε... Α, όχι, πρέπει να κλείσεις και να ξαναπάρεις. Στο 287-888 να αφήσει ονοματεπώνυμο τη συζύγου, αφού θα πάει σύζυγος, για να πάει να πάρει τον αφιγραντήρα από σήμερα και πέρα. Εντάξει, έγινε. Να σε πάντα τυχερός. Ναι, ναι, ναι. Να σε καλά. Φιλιά, φιλιά. Αυτό είναι. Ποιο αφιγραντήρα θα την πρόκριση. Ναι, να το πει, η γυναίκα, ναι. Να το δώσω λόμα είναι, δεν είναι. Λοιπόν, σας φιλώ γλυκά στη Μούρη. Μην ξεχνάτε, λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνγκιο. Οι καταπληκτικές γεύσεις. Κλαίει ο χορτοφάγος που βλέπει και δεν μπορεί να πάει. Έτσι, τι να λέμε τώρα. Πατούν τον όρκο αιώνιας εποχής από το κρέας. Οι θιβετιανοί μοναχοί μόλις έρχονται στη λαδόκολα και βλέπουν την πατσετούλα, τον μπιφτεκάκι, τα κοκαλάκια, τα παϊδάκια, το σουβλάκι, το χοιρινό και όλα τα υπέροχα. Δεν ξεχνάτε για κλιματισμό, ο μάστερ στο είδος, ο άρχοντας του κλιματισμού είναι ο Κιωσές ο Κώστας, Κλιμάρτ, Ντάικιν και όχι μόνο, 9-17-646. Τους κάνετε ασφυκτικό pressing τους χορηγούς. Ο Τσατσαρός είπε θα μου κάνεις φοβερές τιμές. Ο Τρελός είπε ότι είσαι ο κορυφαίος. Pressing, κάντε τους bullying, αγοραστικό τους χορηγούς. Αυτό θέλουν κιόλας, αυτό θέλουν, έτσι. Και θα σας κάνουν και εξαιρετικές τιμές. Και βέβαια Τέντα Home. Τέντα Home, το έχει πει και ο Έλβης, δεν υπάρχει. Αδευτέρωτο στην Τέντα, κορυφαίος εδώ και πολλά χρόνια. Μπαμπάς και γιος, Γιώργος και Γιάννης Καντουρτζίδης. Μπείτε και στο tendahome.gr να δείτε. Κάνουν τέχνη, τεντόπανα για πολλά χρόνια, όχι ένα μήνα και δύο. Και στον πρώτο βαρδάρι να είναι σαν την σημαία σε πειρατικό καράβι, κουρέλι. Όχι. Και με αντιαναιμικές ζελατίνες για το φθινόπωρο που έρχεται, κερδίζετε ένα ολόκληρο μπαλκόνι, χώρο, ένα δωμάτιο ακόμα. Σας φιλώ γλυκά στη Μούρη, πρόκριση. Το βράδυ και τίποτε άλλο. Bye, 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 bye.